Είσαι έτοιμος για το πιο βασανιστικό δίωρο της ζωής σου? Στον αέρα του Driver FM έρχεται ο Θανάσης Τσιφτσίδης. Ναι, τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ συντονισμένοι στο driverfm.gr στην εκπομπή χωρίς εκπτώσεις Special Edition. Κάθε φορά δηλαδή που έχουμε συνέντευξη γίνεται Special Edition. Καλεσμένο σήμερα έχουμε τον Μάνο Γρυπάρη. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανέση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και ήρθες και σήμερα σφαίρα. Ναι. Ήρθες σαν τον Σπύρο Λούι, σαν τον Φλάς από την DC. Σήμερα θα μιλήσουμε σαν για... Σαν το Super Mario με τον Big Red Manox. Με το που παίρνει το μανιτάρι. Με λοιπόν, και τώρα που πες Super Mario, πάμε να ακούσουμε λίγο Super Mario πριν αρχίσουμε για τα καλά και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε μετά από μια επική μουσική, όπως είπαμε και off the record, η οποία έχει καεί στον εγκέφαλο κάθε παιδιού που έπαιζε τότε τις κονσόλες που θα μας πεις και εσύ στη συνέχεια. Ένα από αυτά ήμουν και εγώ, εντάξει. Και πολλοί όσοι μας ακούνε, και πολύ. Δεν έχει παίξει. Πολύ. Μέχρι και η Χριστιανά έχει παίξει. Στα πέντε, το φέρει για τη μαμά την κονσόλα. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω πρώτα, καταρχάς να σε ρωτήσω τι κάνεις αυτόν τον καιρό, πώς είσαι. Πυγμένος. Πνιγμένος, ε. Το βλέπουμε αυτό και στα βίντεο. Το βλέπουμε αυτό και στα βίντεο. Φέρε στα βίντεο ότι είμαι πνιγμένος, όσο πλάκα μου κάνεις. Φαίνεται στην όρθια. Γράφει εδώ πνιγμένος. Γι' αυτό δεν έβαλα κάμερα στο Elder Scrolls Online, για να μην φαίνεται ότι είμαι πνιγμένος. Είμαι στην Adventure τα τελευταία 5 χρόνια, που είναι η βασική μου δουλειά. Είμαι στα Media Relations. Υπεύθυνος δηλαδή για τα media, για τον Dark Fall on Holy Wars. Η εταιρεία Adventure είναι η μεγαλύτερη εταιρεία για video games στην Ελλάδα. Και το Dark Fall on Holy Wars είναι το γνωστό ελληνικό MMORPG, που είναι και το πιο επιτυχημένο, το πρώτο σε πωλήσεις, σε συνολικό τζίρο, όχι σε σύνολο πωλήσεων, γιατί υπάρχουν και τα mobile games, σε σύνολο πωλήσεων στην Ελλάδα. Ναι. Το πιο, έτσι, και το πιο διαδεδομένο στο εξωτερικό. Πέρα από αυτό, στο gamer.gr, ίσως οι πιο πολλοί με γνωρίζουν από εκεί, που είμαι αρχισυντάκτης και σκηνοθέτης στο Game Maniacs. Προφανώς. Έχει καταφέρει μέσα σε 6 μήνες περίπου να κάνει μεγάλη επιτυχία με 1 εκατομμύριο views. Από τα 3,2 εκατομμύρια views στο κανάλι μας στο YouTube, το 1 εκατομμύριο είναι Game Maniacs. Στο GameMod, στο sportdog.gr που γράφω τη στήλη στον Πάγκο. Και αθλητικά δηλαδή. Ναι, εντάξει, αθλητικά ήταν η πρώτη μου δημοσιογραφική δουλειά, ήταν στο Contra.gr, από εκεί είχα ξεκινήσει. Που γράφω τη στήλη για το τότε Championship Manager. Ναι. Και στη συνέχεια μεταπήδησα Sport Time, δηλαδή και Τσάμπιονς 89,2 πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, μετά Sport Time και μετά Γκαζέτα και τώρα Sport Dog. Δηλαδή ο κόσμος την πρώτη φορά με γνώρισε για τις συμβουλές που έδινα για τα Manager Games. Ναι, ακριβώς. Και μετά, ας πούμε, ακολούθησε το Game World. Ποιος ήταν ο δημιουργός του, ποιος είναι μάλλον ο δημιουργός του Game World? Τον βλέπεις μπροστά σου. Πολύ ωραία. Απλώς ξέρεις, μερικοί έχουν την... Ναι, μερικοί νομίζουν ότι... Είναι κάποιος άλλος και έχεις πάρει τη διαχείριση εσύ ή κάτι τέτοιο. Εγώ φταίω για όλα. Πόσα χρόνια μετράει τώρα το Game World? Είναι 9 χρόνια. 9 χρόνια. Πέρασαν και όλα 9 χρόνια. Και στο διάστημα 2006 με 2007 λειτουργούσε και ως Games Radio. Κάναμε δηλαδή αυτό που κάνετε και εσείς τώρα, online ραδιόφωνο, και μάλιστα ήμασταν το πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα online που έβγαλε γραμμές στον αέρα. Και το πρώτο σακραματικότητα τότε για ένα χρόνο. Να. Και ελπίζω να εμπνεύσαμε και πολλούς, γιατί μετά από εμάς ξεκίνησαν πολλά ραδιόφωνα. Είχαμε κάπου 50 παραγωγούς που απασχολούσαμε και είχαμε συνεργασία με τα Bits and Bytes στην Ακαδημία στο Μείον 2 για όσους περνούσαν να μας λέγανε εκεί. Τι έχει σπουδάσει ακριβώς, αθλητικός ή δημοσιογράφος? Όχι, πληροφορική. Πληροφορική. Γιατί συνήθως κάποιοι από τους συντάκτες που ασχολούνται με games, εντάξει τώρα θα μου πεις μειοψηφία, σπουδάζουν πληροφορική για να ξέρουν κάποιους τεχνικούς όρους. Ναι, όντως. Δηλαδή πώς θα κάνουν μια ανάλυση για τα γραφικά και τα λοιπά του video game. Όχι, δηλαδή πιο πολλοί συντάκτες φυσικά το μαθαίνουν στην πορεία αυτό. Δεν πάνε να πει ότι απαραίτητα για να γίνει συντάκτης πρέπει να έχει τελειώσει πληροφορική. Αλλά όχι, δεν είμαι δημοσιογραφής, είμαι της πληροφορικής. Αλλά η συντακτική εμπειρία για να πω αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάτι μαθαίνετε στην πορεία. Και το βασικό είναι να είσαι gamer και να παίζεις games. Είναι το πρώτο απ' όλα. Και όχι, ας πούμε, να περνάς όλη τη μέρα στο Facebook και να ποστάρεις βίντεο. Κάτι που κάνουν οι περισσότεροι. Κάτι που πλέον κάνουμε όλοι. Δηλαδή, εντάξει, μας τρώει πολύ, ας πούμε, πολύ χρόνο κάθε μέρα και πρέπει να κλείνουμε το Facebook tab για να δουλέψουμε. Ισχύει, ισχύει. Κάποιες φήμες λένε ότι το Facebook σε κάποιο καιρό θα
πέσει αρκετά. Ναι. Τι πιστεύεις εσύ? Είναι οι ίδιες φήμες που λέγανε ότι το MSN θα γίνει επιπληρωμή και έκλεισε. Οι ίδιες φήμες που λέγανε το Facebook θα γίνει επιπληρωμή και δεν έχει γίνει. Το YouTube θα γίνει επιπληρωμή, γιατί πολύ απλά ο Zuckerberg και, και η Google τα βγάζουν από τις διαφημίσεις που βάζει ο καθένας. Ναι. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το Facebook έγινε πριν από ένα χρόνο πρώτο game set στον κόσμο, βάσει της Alexa. Εμείς αντίστοιχα πρώτο game set στην Ελλάδα, επίσης βάσει της Alexa. Έτσι πιστεύουμε δηλαδή τώρα. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να το μετρήσει κι αλλιώς, να μπει στο σερβερ του καθενός να δει πόσα hits έχει. Σίγουρα. Και νομίζω ότι δεν είναι πρώτο set στον κόσμο, δηλαδή το προτιμάει ο κόσμος ακόμα και από τον Google. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Δεν το. Κάποιες φήμες λέγανε ότι θα κλείσει και το YouTube. Ναι, εντάξει, είναι σίγουρα. Μα είναι, δηλαδή, σκέψου, η Google αυτή τη στιγμή μας αρμέγει κανονικά με το monetization. Κονομάει τα πενταπλάσια από ότι εμείς, μη σου πω τα δεκαπλάσια, γιατί μας κόβει κάποια βίντεο από monetization που δεν έπρεπε να κόβονται, που δεν έχουν από πίσω μουσική με δικαιώματα, αλλά που το ανείχνευσε το Content ID, που υπήρχε και πριν το Content ID, και κονομάει τόσα λεφτά εις βάρος μας. Εμείς καθόμαστε και τραβάμε όλο το λούκι για να δουλεύουμε, ας πούμε, για 40 και 50 ευρώ το μήνα, αυτό για το YouTube. Έτσι, ναι. Για τα υπόλοιπα, για το καθένας. Ναι. Αλλά όποιος ασχολείται με YouTube πρέπει να το έχει για δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγαλύτεροι YouTubers στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πέρα από το Comedy Lab και πέρα από τον Jeremy, δεν βγάζουν καν τρίψη. Και πέρα από τον Κοντοπίδη, δεν βγάζουν. Και πέρα από το Μάκη, δεν βγάζουν καν τριψήφιο αριθμό εσόδων στην τσέπη τους. Ισχύει. Για να καταλάβετε, γιατί. Οπότε, πώς θα κλείσει αυτό? Δηλαδή, το YouTube παίρνει τα πενταπλάσια από διαφημίσεις. Όχι μόνο δεν θα κλείσει, αλλά το Facebook και το YouTube έχουν ήδη νικήσει την τηλεόραση σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι τώρα, είμαστε στο, δηλαδή, στο 52-48, είμαστε κάπου εκεί που τώρα την προσπεράσαν την τηλεόραση. Γεια σας. Έχω να δω 4 χρόνια τηλεόραση. Ναι, εγώ περίπου συστηματικά, αν μου πεις, 3. Ναι. Ότι το ανοίγω για να δω κανένα ραδιαρβίλα ή κανένα Kardashians, αν το πετύχω στο ζάπινγκ που δεν θυμάμαι εκεί τη μέρα και ώρα. Είναι ναι. Γιατί πλέον είμαστε Facebook, δηλαδή τι να κάνουμε. Και όχι μόνο Facebook, έχει η τηλεόραση του μέλλοντος πλέον, καλά, μέλλοντος, παρόντος και όλα, είναι το YouTube. Ό,τι θες να δεις, είτε είναι από τηλεόραση, από κανάλια, Αντένα, Μέγκα και τα λοιπά, τα βλέπεις πλέον μέσα από το YouTube. Γίνουν, αναρτούνται οι δημοσιεύσεις και τα λοιπά, τα βιντεάκια, τα βλέπεις από εκεί. Δεν έχεις κανένα λόγο να ανοίξεις την τηλεόραση πλέον. Έτσι. Όταν έχεις υπολογιστή, έχεις τα πάντα. Αυτό είναι. Κάποια στιγμή ο Bill Gates είχε πει ότι, και δεν τον κοροϊδεύαν, ότι ο υπολογιστής είναι το διαδίκτυο. Και όταν το είχε πει πριν περίπου 15 χρόνια και κάτι, τον δουλεύανε. Καλά, είσαι χαζός. Με τον υπολογιστή θα κάνεις πράξεις, θα κάνεις το ένα, θα το άλλο. Και όμως βγήκε αληθινός. Πλέον δεν υπάρχει και υπολογιστής χωρίς ίντερνετ. Να το που τα λέμε. Ναι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Okay. Καλά, εσύ σε άλλη φάση. Πρέπει να το πληρώνεις το ίντερνετ, μια παρένθεση. Εκτός να κλέβεις WiFi από το γείτονα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Όλες οι πατέντες γίνονται και στην Ελλάδα. Να σε διορθώσω συναδελφικά, όμως δεν είπες τρόπους επικοινωνίας. Ναι, θα τους πούμε για αυτούς. Email στέλνετε στο studio@drivefm.gr. Στέλνετε φυσικά στα link που έχουν αναρτηθεί ήδη στο Facebook από κάτω σχόλια, ερωτήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ρωτήσουμε το Μάνο ό,τι θέλετε. Πέρα του σεξουαλικού φυσικά. Τι να προλάβω. Σεξ με τα game που κάνω πλέον. Τώρα, έτσι όπως έγινε το πρόγραμμα, ένα Σάββατο βράδυ βγαίνει. Μα το καθένα και εσύ θα να τροφή σου. Όχι, εντάξει, θα πούμε. Λοιπόν, και μέσω του www.driverfm.gr υπάρχει ένα έτσι, σκρυπτάκι το οποίο έχουμε φτιάξει. Πατάτε πάνω στο link και μας βλέπετε και σε βίντεο. Μπαίνει μετά ο γιος στον υπολογιστή σας, δεν πειράζει. Όχι. Θα παίρνουμε μαύρα της εταιρείας. Πλάκα. Και το τηλέφωνο. Τηλέφωνο, Παναγιώτη μου, δεν το θυμάμαι το τηλέφωνο. Μπορείς να έρθεις εσύ να το πεις στον αέρα που το λες τόσο γλυκά. Είναι γραμμή. Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τα έχει προβλέψει το παιδί εδώ. 2, 15, 55, 15, 4, 35. Κάτι έχουμε πάθει με το 5. Εν τω μεταξύ, άμα του πάρει αριθμού, είναι από 0 μέχρι το 5. Ναι, ισχύει. Αυτή ήταν η φωνή από το υπερπέρα. Είναι ο Παναγιώτης, για όσους δεν ακούσατε, οι αριθμοί του τηλεφώνου είναι από το 0 μέχρι το 5. Πες το άλλη μία. 2, 15, 55, 15, 4, 35. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση που θέλω να σε ρωτήσω. Θα μετάνιωνες ποτέ για κάποιες συνεργασίες ή δουλειές που έχεις κάνει? Εντάξει, όχι, δεν νομίζω. Από τα λάθη σου μαθαίνεις. Τώρα
μου λες για το, για το gamer το, σε πλευράς ας πούμε συντακτών. Ναι. Ή σε πλευράς χορηγών, δηλαδή, ή γενικότερα. Γενικότερα, θα μετάνιωνες για κάτι που έχεις κάνει. Όχι, νομίζω ότι από τα λάθη σου μαθαίνεις. Θα μετάνιωνα για δουλειές που δεν έχω κάνει και μία από αυτές ήταν στο Παναθηναϊκό Τριφύλι που ήταν να γράφω δισέλιδο τη στήλη στον Μπάγκο αντίστοιχα μετά το Contra.gr. Όπου ήταν τότε διευθυντής σύνταξης ο Στέλιος ο Μαρκάκης που με δέχτηκε μετά με χαρά στο Sport Time Radio. Και όταν, μου είπε τέλος πάντων, όταν έστειλα το πρώτο άρθρο, μου απάντησε με μια σειρά από παρατηρήσεις και εγώ τότε νέος 21 χρονών ήμουνα, δεν ήμουνα 20. Του είπα, του ανέλησα για ποιο λόγο είναι λάθος και ότι διαφωνώ και έτσι έχασα μια δουλειά η οποία θα μου είναι 250 ευρώ το μήνα για ένα δισελίδο στο Παναθηναϊκό Τριφύλι τότε που υπήρχαν λεφτά. Και έλεγα, να, πάρτα. Μπορούμε να βρίζουμε. Βεβαίως. Να, μαλάκα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μου άξιζε. οπότε καμιά φορά ξέρεις, άμα είσαι νέος και δεν έχεις. Δεν έχεις μεγάλη εμπειρία και δεν έχεις στήσει ένα βιογραφικό. Mm-hmm. Καλό είναι να δέχεις αυτά που σου λένε, έστω και αν αυτά που σου λένε είναι λάθος. Γιατί όπως έχει πει και ο Μάκιος. Στέλιο, δεν πάει αυτό σε εσένα, εντάξει. Όπως έχει πει και ο Μάκιος, άμα θα πεθάνει η γεροντοκρατία που κρατάει αυτή τη στιγμή την τηλεόραση. Κάποια στιγμή θα δεν μας περιμένει, θα κλείσουν όλα τα κανάλια, είναι πολύ απρόδεκτο. και θα επιβιώσει το YouTube μόνο. Σωστά, σωστά. Θεωρείς τον εαυτό σου τελειομανή? Ναι, το έχω πει και σε συνέντευξή μου πρόσφατα, ότι είμαι τελειομανής. Θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Δηλαδή, όλες οι ειδήσεις στο Game World να δημοσιεύονται στην ώρα τους, στο YouTube να δίνουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν στον κόσμο, mm-hmm. να μπορεί να εισπράττει τα πάντα. Ό,τι προτάσεις μας στέλνουν, να τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και δουλεύουμε συνεχώς για να ετοιμάζουμε νέα βίντεο. Αντίστοιχα, και εγώ στα άρθρα μου είμαι πολύ τελειομανής. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, έχω δει δηλαδή άρθρα σου και γράφεις πολύ προσεγμένα αυτά που θες να... Και καμιά φορά τσαντίζομαι και με τον εαυτό μου, άμα τύχει και σε ένα άρθρο δω ένα ορθογραφικό λάθος ή ότι μου ξέφυγε ένας χαρακτήρας. Ναι. Δηλαδή είμαι τελειομανής και τα βάζω με τον εαυτό μου πρώτα, ας πούμε, και μετά με τους άλλους, για να καταλάβεις. Σε νιώθω. Είσαι κι εσύ. Είμαι κι εγώ. Νομίζω είσαι. Έβλεπα γενέθλια. Είσαι το Μάρτιο και εσύ ηχθείς. Φεβρουάριο, 21 Φεβρουαρίου. Είσαι ηχθείς για μια μέρα. Ηχθείς. Έλα ρε ψαράκι. Έλα ρε ψαράκι. Έτσι. Το έχουμε αυτό. Φύσεις United. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις. Δηλαδή, θα έκανες ποτέ ένα βιντεοπαιχνίδι ή μια ταινία? Για να σου το εξηγήσω καλύτερα. Θα έπαιρνες ποτέ ένα βιντεοπαιχνίδι να το κάνεις ταινία? Κοίτα, εντάξει, τώρα σκηνοθετικά δεν υπάρχω. Δηλαδή, το έχω κάνει μια δουλειά Skyrim, το αστείο βίντεο στην Αθήνα που έβγαινε υπότιση, αν το έχεις δει. Το είδα στο IMDb, το είδα. Ναι, μόνο στο IMDb, ας πούμε, ναι. υπάρχω, ξέρεις, σαν ένα profile με δύο καταχωρήσεις. και το Game Maniacs. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν ξέρω σκηνοθετικά, αν θα με πάει κάπου... Στην πορεία θα το δω. Σίγουρα η ταινία μου θα ήταν καλύτερη από αυτές του Webball. Με 1000% βέβαιος νομίζω και όσοι μας ακούνε. Η κάμερα εκεί είναι που κοιτάω. Αυτή εδώ η γωνιακιά. Αυτό εκεί τι είναι δικιά σου? Αυτή είναι ασφαλείας. Αυτή είναι ασφαλεία. Α, είναι για να μην σας κλέψουν. Ακριβώς. Παιδιά, η διεύθυνση είναι... Όχι, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να ως σκηνοθέτης, ότι θα είχα τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να έχεις από πίσω παραγωγούς, συνεργεία και ολόκληρο εξοπλισμό, το να μπορείς να κάνεις ταινία. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, για τις ταινίες του YouTube, για τις σειρές, για αυτό που κάνω για τα games, είμαι καλός. Για μεγάλη ταινία δεν το ξέρω. Σαν παραγωγός ή σαν σεναριογράφος, γιατί έχω δύο σενάρια στα σκαριά τα οποία δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ, είναι δηλαδή δύο σελίδες draft ή τρεις. Είναι αδύνατον. Θα πρέπει να κλειστώ σε μπουντρούμι για να τα γράψω, για να βρω χρόνο. Ίσως σαν σεναριογράφος ή σαν παραγωγός να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά σαν σκηνοθέτης δεν το πιστεύω. Γιατί είναι δουλειά που θέλει να το έχει σπουδάσει και να έχει εμπειρία. Ας πούμε, εδώ ο Ρέστης Δούρβας, για παράδειγμα, σπουδάζει σκηνοθεσία. Φαίνεται. Κατάλαβες. Οπότε θες και μια πολύ μεγάλη εμπειρία από πίσω σου και να φας και τα μούτρα σου πολλές φορές και δεν θα ήθελα να καταστρέψω κανένα παιχνίδι, όχι. Και ο Τζέρεμι σπουδάζει σκηνοθεσία. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το έχω πει ότι αν κάνω ένα κανάλι από κοινού που το σκεφτόντουσαν και το λέω πρώτη φορά στον αέρα, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν κάνει και τίποτα. Ούτε θα τους κλέψει κανείς την ιδέα, είναι σίγουρα exclusive. Αν ο Τζέρεμι έφτιαχνε το σενάριο και ο Δούρβας είχε τη σκηνοθεσία, νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Ναι. Και το λέω τώρα που είναι 20 κάτι, αλλά κάποιοι μπορεί να γελάνε γιατί έχουν ένα ταλέντο, αλλά πιστεύω ότι στα
35-40 θα αρχίσουμε να βλέπουμε σοβαρό δείγμα για να μπορέσουν να έχουν απήχηση σε όλο το κοινό. Τώρα ακόμα είναι στις αρχές και ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Αλλά και πάλι αυτό που δείχνουν νομίζω ότι αρέσει τουλάχιστον στον νέο κόσμο. Θέλεις μια εμπειρία, ένα experience. Ναι. Για να προχωρήσεις παρακάτω όσον αφορά τις ταινίες, τις γωνίες του φακού κτλ. Αν σου έλεγαν να επιλέξεις ένα χαρακτήρα για να δώσεις τη φωνή σου βίντεο παιχνιδιού, ποιος θα ήταν αυτός? Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε κάποιον. Δεν υπάρχει κάποιος φλόρικος χαρακτήρας σαν εμένα. Αλλά τώρα... τώρα αν ήθελα εγώ να επιλέξω κάποιον, ίσως να τον Nathan Drake που μου αρέσει πολύ. Mm-hmm. Από τη σειρά Uncharted στο PlayStation 3 για όσο ξέρω. Αλλά κάποιον άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ και, εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα τέριαζε κιόλας. Μάλιστα. Πώς ήρθε η ιδέα του Game Maniacs? Η ιδέα του Game Maniacs ήρθε γιατί βλέπω συνεχώς βίντεο στο YouTube που είναι διάφοροι τύποι, ας πούμε, και μιλάνε και έχουν στο background συλλογή. Υπήρχε ένας Μουσάτος, είχε μια γενιάδα, δεν θυμάμαι σε ποιο ξένο site ήταν. Έβλεπα διάφορους τέτοιους τύπους, ας πούμε, ή έγραφα, ξέρω εγώ, Game Collection, ας πούμε, και βγαίναν κάτι τύποι, ας πούμε, και δείχνανε κάτι βίντεο. Άναψε το ρημάδι μας, έχεις γαστρώσει. Κόψε το κάπνισμα, βασικά, είσαι κλειστό χώρο. Θα σε καταγγείλω, θα πάρω τώρα. Θα πάρω τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για την online. και θα βγει το λυθισμένο στο κάπνισμα. Λοιπόν, και όσοι μας βλέπετε, όχι πάνω από μια μισή ώρα, είμαστε ήδη μία ώρα και 25 θα το κλείσετε. Τελευταία 5 λεπτά θα χάσετε. Λοιπόν, τι λέει, ποια είναι η ερώτηση? Η ερώτηση ήταν πώς σου ήρθε η ιδέα για το Game Maniacs. Ωραία. Ναι, τέλος πάντων, έβλεπα αυτούς τους τύπους με τις συλλογές. Δηλαδή, δείχναν κάποιες συλλογές, παίρναγε ένα πλάνο, ένα λεπτό, δύο, στα γρήγορα, και λέγανε, oh, this is excellent game collection. Και σταμάταγε εκεί. Ήταν ένα τύπο, ξέρω εγώ, αυτό που σου λέω, π.χ. με τα μουσια ή κάποια άλλη, και μιλάγανε και στον background είχαν συλλογή. Και λέω, γιατί να μην τι δείχνουν αυτέ τι συλλογέ? Γιατί να μην δούμε όλα τα games που έχουν? Θέλω να τα δω όλα, γιατί καθότι είμαι και τηλεμανή. Και έτσι σκέφτηκα ότι, για κάτσε ρε φίλε, γιατί να μην το κάνουμε εμεί εδώ αυτό? Γιατί που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει στον κόσμο, δεν υπάρχει η αντίστοιχη εκπομπή. Ισχύει. Και σκέφτηκα, ναι, αλλά πώ θα μπαίνει μαντραχαλά στα σπίτια? Και θα με λέγα, φίλε, μου πει, έχει σκέφτηκα, θέλει μια γυναίκα. Πλέον, αφού έχουμε τη Χριστιανά. Και έτσι η Κατσουλίπα λέει, θες, το κάνεις? Λέει, ναι, με. Γιατί ενδιαφέρον είναι, θα δω κι εγώ συλλογές, λέει. Και τη λέω, άμα το πρώτο επεισόδιο δεν πιάσει πάνω από 1000 views, θα το σταματήσουμε, δεν συνεχίσουμε. Και το 6-7 χιλιάδες, 8, δεν ξέρω. Έκανε δηλαδή πρώτο. Το πιλωτικό που λένε. Ναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί πιλωτικό. Ήταν ανακοινώσαμε επίσημα. Δηλαδή πληρώσαμε γραφή, έφτιαξε το intro. Ο Νίκος Ολάρεν είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Και πολύ ωραίο intro. Ναι, είχε κερδίσει και στην πρώτη θέση με την ομάδα The Pixelators στο Global Game Jam, που είναι για ανεξάρτητες εταιρείες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον. Και εντάξει, πληρώσαμε γραφή, έκανε τη δουλειά. Ξεκινήσαμε, το είχαμε πάρει απόφαση, θα ξεκινήσουμε. Αλλά εγώ το ήξερα, δηλαδή το ήξερα. Αισθανόμουν ότι θα κάνει πάνω από 1000 views το πρώτο επεισόδιο. Θα γινόταν τέτοιο πανικό, δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Και η ιδέα στο ότι. Γιατί τα επεισόδια 5 και 7, δηλαδή Τζέρεμι Ντοκτέιτορ και Μάικιου Ζοκ, ήταν η ιδέα τη Χριστιανά να το κάνουμε. Και πολύ καλή ιδέα. Ναι. Αυτά βοηθήσαν πάρα πολύ στο να ανέβει η εκπομπή, γιατί πήγαμε σε πιο. Σταματήστε να μου παίρνετε. Όχι, ποιο νόημα. Δηλαδή μπήκαμε πλέον, κάναμε λίγο στο πούμε τα games μόδα εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Επεκταθήκαμε και σε αυτό το κοινό. Και κάποιοι από αυτούς είναι casual, αλλά δεν περίμενα ότι θα κάνει τέτοια νούμερα. Και ότι θα φτάσει στο game ότι σήμερα να έχει 21.000 subscribers και να είναι ένας από τους λόγους αυτό. Εγώ, ας πούμε, όταν είδα τα πρώτα βίντεο, φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν πίστευα ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι είχαν τέτοιες συλλογές. Ναι, νομίζαμε και όλοι νομίζω ότι υπάρχει κρίση και τέτοια. Γιατί... Μπα. Από ποια επεισόδια βλέπεις, σου κάνω εγώ τώρα συνέντευξη. Από τα πρώτα. Από το ένα, αν όχι. Ένα. Τα έχω δει περίπου όλα. Τα τελευταία έχω χάσει λίγο. Mm. Λόγω μειωμένου χρόνου κτλ. Mm. Αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα. Δηλαδή και. Καθώς να και λες, πω ρε φίλε, τι έχει αυτός ο άνθρωπος τώρα, έτσι. Πολύ θα ήθελα να το έχω κι εγώ αυτό. Αλλά. Λόγω οικονομικού δεν. Συμπάνω, έχουν βγει τεράστιες συλλογές. Επεισόδιο 3. Ο Διονύσης Μπινιώρης και ο Κώστας Κυριάκης Μπίτζαρος. Ο Super Retroid.
Ακόμα και πρόσφατα με τη συλλογή του Άγγελου, επεισόδιο 15, μπορεί να μην έχει τα πολλά τα games, αλλά από κονσόλες είχε σπάνει. Δηλαδή είχε μέχρι και κομμάτια από arcade σπίτι του, είχε μέχρι και πληκτρολόγιο, family computer, recorder, κασέτες. Κάτσε ρε φίλε, πώς σκέφτηκε και τα πήρε ο άλλος, γιατί αυτά δεν είχαν βγει ποτέ στην Ελλάδα. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. Ένας είχε τα πάντα από η Ιαπωνία, είχα ναι, δει. Ο Διονύσης Μπινιώρης, επεισόδιο 3. Έχω κι εγώ μεγάλη συλλογή. Αλλά άμα τις δείξουμε από τώρα, εγώ και ο Παντελής, δεν θα τους κρατάμε επίτηδες. Κατάλαβες. Θέλω να κάνω μια κόντρα μεταξύ μας. Δηλαδή, έχω. Δεν θα πω σχεδόν ότι η κονσόλα υπάρχει, αλλά πρέπει να έχω γύρω στις 30 κονσόλες. 30 κονσόλες, ε. Δηλαδή, στο Retro Gamers έχω ρίξει μια επένδυση που δεν το έχω πει και αυτό πουθενά, το λέω πρώτη φορά. 4.500 ευρώ για όλα τα μελλοντικά επεισόδια. Μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, δεν έχει κατευθείαν ντούκου. Και πλέον έχει σταματήσει η επένδυση, έχουν εξαντληθεί και οι κονσόλες που μου λείπαν από δεκαετίες 70, 80 και τα λοιπά, πρέπει να δείξω. Έχουν ληφθεί. Έχουν ληφθεί ακριβώς. Πρόσφατα έχουν έρθει από τα τελευταία κομμάτια που έχουν έρθει το Δεκέμβριο. Ήταν της Nintendo η πρώτη κονσόλα που δεν είναι το NES, γιατί έχω δει και το γράφουν κάποιοι ότι η Nintendo έχει... 6 κονσόλες. Όχι, παιδιά, το NES δεν είναι πρώτη κονσόλα. Η Nintendo φτιάχνει κονσόλες από τη δεκαετία του 70 και ήταν όλες κονσόλες Pong. Εκτός από μία που είναι η σπανιότερη στον κόσμο της Nintendo, που είναι driving, είναι wheel, τιμόνι. Είχε βγει το 78 η TV Racing 112. Τέλος πάντων, έχω και την πρώτη κονσόλα και τη Racing. Αυτές είναι δύο τελευταίες κονσόλες που μπήκαν και που θα τις δείξουμε στα Retro Gamers στα επόμενα επεισόδια. Πολύ ωραία. Από πόσο χρόνο άρχισε να παίζεις games? Από 5,5 με τον Amstrad 628. Ωραία κονσόλα. Υπολογιστής. Είδες πόσο πολύ ξέρω τις κονσόλες. Πήγα και εγώ να φανώ. 88 με Amstrad και το 90 με Amiga. Και εντάξει, κορυφαία games είχαν βγει τότε, πραγματικά. Ο κολλητός μου ο Τζόνης μου έχει πει για Amiga και έτσι. Μαζευόντουσαν σπίτι. Λαός. Και στο δικό μου μαζευόμασταν σπίτι και παίζαμε Sensible Soccer με δύο τόμαχο χειριστήρια. Φτιάχναμε πρωτάθλημα ή καλύτερα κύπελο για να τελειώνει. Πρέπει να βρει 8 άτομα στο κύπελο. Και έπαιζε Sensible Soccer, ξέρεις, ήταν, παίζουν τώρα αυτοί οι δύο. Ωραία, ελάτε εσείς οι δύο μπροστά. Και παίζαμε πρωταθληματάκι. Πάντα κέρδιζα βέβαια. Είχα πάρει και το Amiga Gathering 7 το τουρνουά. Στο Sensible καλός είμαι. Στο Kickoff είναι ο Άλκης Πολυράκης. Είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Αλλά υπήρχε το στοιχείο της παρέας παρότι δεν είχαμε online τότε. Είχες κάνει μια συνεργασία με Μάγιους σε ένα επεισόδιο του Geek Wars. Το μετάνιωσα. Μιχάλη, πού είναι η κάμερα, θα το πληρώσεις αυτό. Πρέπει να σου πω ότι σε στήριξα. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Robocop είναι θρύλος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Καταρχήν να δεχτούμε ότι οι ταινίες Terminator είναι καλύτερες, αλλά τις στηρίζουμε γιατί είναι πιο υψηλού budget. Αλλά στηρίζουμε ακριβώς καθαρά χαρακτήρες. Και εντωμεταξύ μετανιώνω γιατί μετά θα πάω να δω την ταινία Robocop. Σήμερα έχω. Μην είμαι καλύτερα, παιδιά. Έχω πει. Μου επιτρέπουν να σηκώσουμε τηλέφωνο. Βεβαίως, γιατί όχι. Να απαντήσεις το τηλέφωνο. Τι να κάνω. Έπρεπε. Λοιπόν, λέγαμε για Robocop. Έχω ξενερώσει αφαντάστα που βγαίνει καινούργιο Robocop. Ναι. Και ειδικά σε μαύρο. Που λες, ήθελα να δω την ταινία Robocop μετά για να σου πω τη γνώμη μου, γιατί δυστυχώς δεν την έχω δει ακόμη. Ναι. Robocop μαύρο, γιατί? Είναι ασημένιο. Και εγώ απορώ και είδα κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσανε, αλλά είδα και κάποιες άλλες σκηνές που το δείχναν ασημί. Οπότε λέω μπάσκε. Μπα. Αλλά έχει πάρει 7 στο IMDb. Δηλαδή έχει πάρει βαθμολογία πάνω και από τις, νομίζω, αν όχι από τη Robocop από την πρώτη ταινία, από τις επόμενες σίγουρα. Έχουμε ήδη τα πρώτα μηνύματα. Mm-hmm. Robocop Forever, ρε, μαζί σου Θανάση, η καινούρια θα είναι χάλια. Συμφωνεί κόσμος μαζί μας. Η καινούρια θα είναι χάλια. Θα είναι χάλια. Ας τη δούμε πρώτα και ας την κρίνουμε. Ναι, δηλαδή. ναι. Ισχύει αυτό. Τι έχουν δει οι fans του GameWorld.gr μέχρι τώρα από την ομάδα σου? Δηλαδή άρθρα, έχω μπει στο φόρουμ, βλέπω διάφορες συναλλαγές που γίνονται με παιχνίδια, κονσόλες και τέτοια που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω παιχνίδια τα οποία πουλούνται σε πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Έχουν δει ειδήσεις, reviews, downloads που ανεβάζουμε, δηλαδή demos από αγαπημένα τους games, και νομίζω είμαστε και το μόνο site που ασχολείται ειδικά με τα downloads.
βίντεο στο YouTube από οτιδήποτε υπάρχει, είτε είναι gameplay videos, walkthroughs, το Game Maniacs, η εκπομπή Users που είναι live κάθε Παρασκευή. Στο Σέντρα. Κάθε Δευτέρα 6.30-7.30 στο Σέντρα και κάθε Παρασκευή είμαστε στο YouTube μετά τις 8. Απλά τώρα για την αρχή της χρονιάς δεν έχουμε επανέλθει ακόμη. Το Retro Gamers, αυτά από το YouTube. Και από το καλοκαίρι του 2012 έχουμε δει ένα πλήρες community, το πρώτο game site στην Ελλάδα που το εφάρμοσε, ένα community που είναι social network. Κάνει unfriend ένα στον άλλο, συμμετέχει σε groups, σε events. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Η ιδέα του Game Maniacs πόσο ήρθε? Τι λέω, παρακάτω. Ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ποιος είναι ο σκοπός του gameworld.gr? Νομίζω ότι το σκοπό μας τον εκπληρώσαμε από τη στιγμή που γίναμε πρώτο game site, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Ο απότερος στόχος μας είναι μια τηλεοπτική εκπομπή. Δηλαδή το τελικό βήμα, να το πω κι αλλιώς. Γιατί θες να πεις. Κοίταξε. Γιατί πολύ απλά ένα τηλεοπτικό κανάλι στην παρούσα φάση θα μας δώσει τα εργαλεία, ας το πούμε, για να βγάλουμε κάτι σωστό, μια σωστή εικόνα. Ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Κάτι που δεν γίνεται τώρα. Αλλά έχω πει ότι θα το κάνουμε και μόνοι μας, σιγά σιγά μαζεύοντας το κεφάλαιο, και έχουμε ήδη ένα χώρο για στούντιο που είναι αρκετά μεγάλος για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Απλά λείπει ο εξοπλισμός. Για να μπορεί η εκπομπή της Παρασκευής να βγαίνει από εκεί. Και να είναι σαν μια κανονική εκπομπή στην τηλεόραση. Αλλά θα είναι στην τηλεόραση ή στο YouTube? Αλλά δηλαδή, στο YouTube. Στο YouTube κανονικά. Ακριβώς. Γιατί τηλεόραση? Εκτός και αν το δώσουμε το προϊόν όπως είναι το βίντεο και το πουλήσουμε εμπορικά ως πακέτο. Ναι. Παίζει και αυτό. Αλλά πρέπει να κάνεις σωστή επιλογή στο κανάλι που θα δώσεις το προϊόν αυτό. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, ο απότερος στόχος μας, μαζί με έναν τομέα, τομέα reviews, ο οποίος έχω σκεφτεί τι περιεχόμενα θα έχει. Δεν θα έχει να ζηλέψει, πιστεύω, κάτι από αυτού του εξωτερικού. Αντίθετα, θα είναι πολύ καλύτερος έτσι όπως τον έχουμε σχεδιάσει. Αλλά θέλει υψηλό κόστος για να γίνει ακριβώς όπως τον επιθυμούμε. Αυτοί είναι οι δύο τελικοί στόχοι, ας το πούμε, του GameOrGR. Δηλαδή, μετά θα πούμε ότι okay, πραγματικά εκπληρώσαμε τους στόχους μας και δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ είμαι από επαρχία. Που σημαίνει ότι, και μάλιστα από ένα νησί το οποίο δεν έχει πολλούς εξόδους. Θα το πω έτσι. Πολύ ψυχαγωγία. Και όσον αφορά το χειμώνα. Για το καλοκαίρι, όπως ξέρεις, σε νησί γίνεται λίγο δυσταραλής με τον τουρισμό. Δεν έχω δει εδώ ακόμα στην Αθήνα, ή κάποιος δεν μου έχει δείξει, ένα μαγαζί, μέρος πες το, το οποίο να έχει τίγκασες κονσόλες, σε φάση λανάδικο, ας πούμε, αλλά να είναι με κονσόλες. Νομίζω ότι αυτό λείπει. Υπήρχαν παλιά αυτά τα μαγαζιά. Ναι. Στην Αττική. Υπήρχαν μίξοι υπολογιστής και κονσόλες, ναι, διάσπαρτα. Ναι, ξέρω εγώ, ότι πλήρωνες να νοικιάσεις, ας πούμε, να παίξεις, αυτό λες. Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα δυστυχώς δεν το κάνουν και το στην επαρχία, γιατί μπορώ να πω ότι ο κόσμος μπορεί να παίξει αυτό που θέλει μέσω arcade με main στον υπολογιστή του, άρα έχει έναν ανταγωνισμό το κατάστημα, ναι, ή μπορεί να παίξει σε μαγαζί φίλου. Δηλαδή υπάρχουν οι low budget λύσεις. Ή να κατεβάσει emulator για, ξέρω εγώ, από PlayStation 2 και κάτω παλιότερες κονσόλες. Οπότε ο άλλος σου λέει τώρα να στήσω μια επιχείρηση και πώς θα πληρώνω νίκη και πώς θα εισπράττω όταν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός. Άρα ακριβώς, δεν το κάνει και το κοινό θα είναι λίγο. Είχα έρθει στο φεστιβάλ που γινόταν στην Αρχιτεκτονική. Στην Αρχιτεκτονική, Τεχνόπολης. Στην Τεχνόπολης, στο Gaming Festival. Μπράβο. Είχα πάει σε προηγούμενη έκθεση Τεχνόπολης, το οποίο έχει βινήλιο. Μπήκα μέσα και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Ήτανε, κάτσα να βλέπεις ένα τεράστιο μαγαζί με βινήλια. Περίμενα ένα φεστιβάλ. Φεστιβάλ δεν είδα. Ήρθα στο φεστιβάλ το δικό σας. Όχι δικό μας, μέσα στη χορηγή επικοινωνίας, ναι. Αλλά είναι της Imagine More. Ναι. Και είδα ακριβώς και λίγο παραπάνω από αυτό που ήθελα να δω. Είδες PlayStation 4 10 μέρες πριν βγει. Είδα. Δηλαδή ήταν σαν να ήξερα τι θα δω, ναι. Και είδα και ακόμα παραπάνω δηλαδή. Και τότε κατάλαβα ότι όταν ειδικά εσύ λες θα κάνω κάτι, το κάνω τέλεια, ναι. Μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος, λαός, που ήξερα ότι υπάρχουν gamers στην Ελλάδα, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσο πολλοί. Και από όλες τις ηλικίες, μάλιστα. Και εντάξει, εμείς στήσαμε. Γιατί υπήρχαν ήδη τουρνουά στην έκθεση League of Legends με πολλά PC, ναι. Και υπήρχαν ήδη και 10 PlayStation 4 από τη Sony. Εμείς στήσαμε ένα τουρνουά League of Legends 1 vs 1 με 2 PC. Και στήσαμε και ένα PS4. Είχαμε όλα τα games μέσα, τα launch games. Και δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο κόσμο, γιατί ήμασταν και κάπως πίσω-πίσω.
Αλλά τελικά έγινε χαμός γιατί είχαν γεμίσει όλα. Δηλαδή ήταν ειδικά το Σαββατοκύριακο και ακόμη περισσότερο την Κυριακή που σκάσανε και τρελά cosplay Optimus Prime από Transformers και Space Marine από Warhammer 40K. Δηλαδή είναι απίστευτος πανικός. Πολύ ωραίο. Και ωραίες παρουσίες. Αυτό. Έτσι. Τουλάχιστον. Παντού, όποιο περίπτωρο και αν κοιτάξεις, είχε ωραίες παρουσίες. Αυτή είναι αλήθεια. Η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω είναι ένα όνομα. Ναι. Ανίτα Πάνια. Τώρα μαχαιριά στην καρδιά. Κοίταξε, η Χριστιανά της είχε γίνει πρόταση και συνέντευξη, μας είχε πει. Στην αρχή εμείς ήμασταν επαφυλακτικοί ως γκέιμορ, δηλαδή... Λογικό. Εγώ λέω, δεν ήθελα να πάει. Μετά μου εξήγησε ότι στον Α έχουν πει ότι θα είναι κανονική συνέντευξη και ότι πάει να δώσει ένα, ας το πούμε, πιο σωστό προφίλ στην εκπομπή και είχαμε δει και συνέντευξη του Πολυπράγμωνα που είχε γίνει, που ήταν μια χαρά συνέντευξη, ας πούμε, 15 λεπτά. Ναι. Είχαμε δει YouTube trailers κτλ. Πιστέψαμε και εμείς ότι θα είναι κάτι normal. Και της είπαν να ντυθεί Clara Croft στο Game Maniac Season 2 trailer. Το οποίο τελικά ήταν, ας πούμε, παγίδα, γιατί πρέπει να την παρουσιάσουν ως addicted. Οπότε πιστεύω ότι πιο πολύ εκτέθηκε η ίδια παρουσιάστρια και όχι η Χριστιανά. Ακριβώς. Γιατί δείξαν ότι είναι άσχετη από games και εκτέθηκε πιο πολύ Μανώλης Φακενάκης, που δηλαδή από ό,τι μιλάω με τους κύκλους των δικών μου, δεν το πιστεύουν ότι έχει τέτοια άποψη και δεν είχαν παρατηρήσει και αυτά που λέγεται στα δελτία ειδήσεων. Mm-hmm. Γιατί πριν γίνει αυτό, ένα μήνα πριν ο Α τον Νοέμβριο, είχε βγει και το είχε πει στο δελτίο ειδήσεων ότι. Υπάρχουν εθισμένα παιδιά. Εθισμένοι, τον είχε βγάλει το ρεπορτάζ γιατί είχε γίνει μια ομιλία του τέλος πάντων. Αν προσέξει κανείς το τηλεφώνημα, ήταν προκατασκευασμένο να βγει. Γιατί βγήκε ο Σφακενέξης και μίλαγε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο που είναι όχι πάνω από μια μισή ώρα κτλ. Και τα συνέντευξη ήταν για video games. Οπότε δηλαδή ο άνθρωπος δεν είχε παρακολουθήσει καν ποια είναι καλεσμένη και μπορεί να ήταν και έξω και να τον πήραν στο κινητό. Ναι. Είχαν προσχεδιάσει να βγει. Εν κατακλείδη αυτό που κάνουν, το να προσπαθούν να πολεμήσουν την τηλεόραση, νομίζω ότι τους έχει γυρίσει μπούμεραν και πλέον δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Ακριβώς. Δηλαδή οι 35 και κάτω είναι στο YouTube και στο Internet και ξέρουν που βγάλουν. Χάρηκα τόσο πολύ με το βίντεο που έβγαλες στο YouTube που πήρες τηλέφωνο στο. Που τους έκανα ρόμπα. Ναι, τελείως όμως. Το χάρηκα τόσο πολύ, μανέρες. Δεν υπάρχει ούτε ένα εθισμένο παιδί στο διαδίκτυο στο νοσοκομείο παιδών και αυτή η έρευνα που είναι κιόλας να γίνει μια έρευνα, γιατί η Ελλάδα έκατσε και έπεισε άλλες 6 χώρες της Ευρώπης να κάνει έρευνα στα σχολεία για τον εθισμό στο διαδίκτυο και αυτό είναι το μόνο σωστό για τη σεξουαλική παρενόχληση. Για να μάθουν τα κοριτσάκια να μην τζιμπάνε από μεγαλύτερο. Αλλά ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν υπάρχει εθισμός, γιατί εθισμός μπορεί να υπάρχει και στα ναρκωτικά και στη σοκολάτα και στο πάω για ψάρεμα και στο βλέπω σινεμά. Ό,τι και να κάνεις, άμα κάτσεις παραπάνω είναι κατάχρηση. Δεν είναι, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια ναρκωτική ουσία. Ακριβώς. Οπότε το καλύτερο πιστεύω που έχουν να κάνουν μαθητές όταν θα έρθει το Υπουργείο Παιδείας στα 50 σχολεία που θα γίνει πιλωτικά το πρόγραμμα είναι να σηκωθούν όλοι να φύγουν από την τάξη. και να μετρήσει κανονικά αυτός ο σκοπάνωσος και να καταλάβουν ότι μάγκες δεν νομίζω να περάσει το δικό σας και δεν είμαστε καμία Κίνα όπου υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης και όσοι. Όποιος γονέας θέλει, πιάνει και βάζει το παιδί του κάτω των 18 σε φυλακή αποτοξίνωσης για 3-4 μήνες. Γιατί το είχα ανεβάσει και σε βίντεο στο προφίλ μου στο Facebook, όποιος θέλει να το δει, για να αποτοξινωθεί από το ίντερνετ. Και το κάνει γιατί το παιδί είναι κάτω των 18. Και μπορεί με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ένας γονέας σήμερα να το κλείσει ένα μορφωτήριο, επειδή είναι κάτω των 18. Μπορεί να πάει να το κάνει και αυτό σε φυλακή αποτοξίνωση. Συγγνώμη, δεν υπάρχει. Αυτό είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, δεν υπάρχει κανένας γιατρός που να επίσημα να έχει βγει και να πει ότι το ίντερνετ είναι εθισμός. Όχι, ρε φίλε, σηκώνεσαι από την καρέκλα και φεύγεις. Και βγαίνεις έξω για καφέ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα κάνεις οικογένεια στη ζωή σου, δεν θα δουλέψεις, δεν θα αναπαραχθεί το είδος σου. Τι εθισμός και μπούρδες, ας πούμε. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Μπορεί να μαγειρεύει όλη μέρα και να τρώει, ας πούμε, και να γίνει 200 κιλά. Μα συγγνώμη. Οπότε εντάξει, αυτό. Τι να πεις. Πράγματα παράλογα τα οποία τα λένε και τα πιστεύουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Ζούμε σε χώρα η οποία είναι σε αντιλήψεις στο μεσαίωνα, ας πούμε. Ακριβώς. Ακούω κάτι πράγματι και λέω. Κοιτάω το ρολόι και λέω: έχουμε 2014 ή δεν έχουμε τελικά. Μάλλον δεν έχουμε. Οπότε έχω καταλάβει. Όσον αφορά τους μεγαλύτερους. Ναι. Γιατί το ίντερνετ είναι από το 89, αλλά θα μου πεις τώρα που εξελίχθηκε και τους πονάει στην τηλεόραση τα κάνουν αυτά. Και όχι μόνο στη τηλεόραση και δισκογραφικές εταιρείες και ταινίες και όλα τούμπαλοι. Θα ήθελα να μάθω και να ρωτήσω ποιο είναι το crew του Game World.
Το Chrono Game World είναι εγώ είμαι συντάκτης, mm-hmm. ο Παντελής Δασκαλόλος είναι βοηθός για συντάκτη, ο Γρηγόριος ο Βούλγαρης είναι σύμβουλος σύνταξης, η Χριστιανά Θάνου είναι υπεύθυνη επικοινωνίας, ο Γιώργος Ολόλας είναι επίσης εκ των, από τους επικεφαλείς του Game World μαζί με τους τέσσερις που ανέφερα, είναι mm-hmm. και αυτός από πλευράς διόρθωση ειδήσεων κτλ. Και το υπόλοιπο κρού αποτελείται από αρκετούς νέους συντάκτες που έχουν δείξει ήδη ένα θετικό δείγμα γραφής. Α, είναι και ο Μιχάλης ο Μητρόπουλος, ο Γιάννης ο Μοσχονάς, Παναγία μου, Γιάννης ο Μοσχονά, γκουρού των games, βοηθούσα συντάκτη στο PC Master για πολλά χρόνια και από τους καλύτερους στην Ελλάδα σε πλευράς adventures. Ποια άλλη είναι? Είναι πάρα πολύ. Είμαστε γύρω στα 10-12 άτομα τώρα. Ο Θόδωρος ο Μητρόπουλος. Δεν είχα μια συγγένεια με τον προηγούμενο Μητρόπουλο. Είναι πολύ, είναι πολύ. Κατάφερα να σε φέρω σε δύσκολη θέση και μου αρέσει. Γιατί ξέχασα ονόματα τώρα και... Πάντα όποιο και να ρωτήσεις, ας πούμε ποιους έχεις φίλους, σου λέει 2-3-4. Και θα ξεχάσει. Κολλάς και ξέρεις ότι σε μία ώρα έχεις ραντεβού με ένα φίλο τον οποίο δεν είναι προανέφερος. Ναι. Είναι γελίο. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε πολύ πολύ γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε Metal Gear Solid 2, Songs of Liberty, το Them Song. Όπως καταλάβατε, επανέλθαμε. Rob to Gun, Clap to Death. Soundtrack. Το γνωστό χαλί αναμονή στα ραδιόφωνα. Soundtrack της ταινίας Matrix. Τα χαλιά που ακούγονται. Είναι προσφορά της Δέσποινας με Αλέκα. Είναι προσφορά του φόρουμ του Fight Club. Θεός χωρέσει το μεγάλη χάρη του μεγάλη εκπομπή. Ακριβώς. Ήταν η πρώτη μου φορά που βγήκα σε ραδιόφωνο στην Era Sports του Fight Club, καλεσμένος. Αλήθεια. Και επειδή είμαι πάντοτε γουρλής σε ό,τι κάνω, γρουσούζεις για τους άλλους, μα μπορώ πως δεν έχεις πάθει τίποτα. Έπεσε η γενέτρια της Era για 25 λεπτά. Με το που πατέ το κουμπάκι ο Γιάννης Τσαούσης, τι έγινε ρε παιδιά. Μόλις έπεσε όλη η Era. Στο Jammers, όταν έκανα την πρώτη μου εκπομπή, όταν ξεκίνησα κανονικά στο Jammers, χαλάνε τα ακουστικά μου. Γκρακ, δεν κάτι πάθανε. Και στο Sport Time πριν ξεκινήσουμε, όπως ήταν το μικρόφωνο, πέφτει κάτω έτσι. Της προηγούμενης εκπομπής. Λοιπόν, μια χρωσουσιά την έχω. Αφού τσεκάρισα και την πορεία των ποδοσφαιριστών που είχα πάρει συνέντευξη τότε και έλεγα ρε παιδιά, ο Διονύσης Χιώτης έχει πάει στην Κύπρο, ο Ντίλον Σέπαρντ δεν έπιασε τον Πανιόνιο, ο Μόρας μια χαρά στην ΑΕΚ, ας πούμε, ο Χιώτης τραματοφυλακάρα. Λέω, ο Μόρας πήγε στην Ιταλία, αυτό χάθηκε από την Εθνική. Τι έγινε, τόσο γρουσούζης είμαι. Τελικά μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Το Γιάννη τον Τζαούση τον είχαμε καλεσμένο εδώ στο Driver. Ωραία. Δεκέμβριο. Ήμουνα και στο 4-1 που χάσαμε στη λεωφόρα τον Ολυμπιακό και ήταν η μόνη φορά που έχω πάει στη λεωφόρα. Ναι. Όχι. Τι μάδα είσαι? Εγώ είμαι Άρης. Είμαστε ακόμα χαμηλά. Δεν πειράζει. Άλλη νέα. Ξέρεις τι, όλοι. Όλοι κάποια στιγμή είχαν τις δόσκες τους, πιστεύω. Κάποια στιγμή θα την έχει και ο Πανιόνιος και ο Οργοτέλης. Σίγουρα. Σακούν Ολυμπιακοί και γελάνε το. Όσο υπάρχει Ολυμπιακός, δεν το βλέπω το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων. Δεν θέλω να επεκταθούμε στα αθλητικά. Τι θα δούμε στο προσεχές μέλος από το GameWorld.gr. Α, δεν το απάντησες. Όχι, δεν το απάντησες. Στους στόχους είπα. Ναι. Θα δούμε μια νέα εκπομπή. Που δεν ξέρω αν θα έχει την επιτυχία του Game Maniacs, αλλά επειδή την έχουμε συζητήσει και όσοι είναι στο community support του Game World στο staff forum, έχουμε καταλήξει ότι θα τα πάει πολύ καλά, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για να την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλουμε χρόνο, δεν είναι, είναι μια απλή εκπομπή. Όχι ακριβώς Game Maniacs, είναι κάτι που τέλος πάντων πιστεύουμε είναι πιασάρικο. Δεν μπορώ να πω τι είναι, γιατί. Ναι, μετά από μια εβδομάδα θα έχει πάει σε άλλο YouTube channel, να το πω. Αυτό, μια επόμενη εκπομπή που πιστεύουμε ότι θα έχει και ο κόσμος έτσι τη συμμετοχή του. Και όπως είπαμε και πριν, μια προσπάθεια για το community λίγο να το ενισχύσουμε, να βάλουμε νέο content. Δηλαδή προσθέσαμε, ξέρω εγώ, πριν από 2 μήνες τα Flash Games. Έχουμε στο μυαλό μας κάποιες αναβαθμίσεις. Έχουμε αναλάβει την ελληνική μετάφραση του Joomla. Δηλαδή όσες σελίδες έχουν Joomla και Joom Social,
θα χρησιμοποιούν πλέον τη δική μας μετάφραση. Που την έχουμε φτάσει γύρω στο 70%. Πάρα πολύ ωραία. Για να έχουμε full ελληνική γλώσσα. Εντάξει, από ειδήσεις και reviews, παιδιά, ότι game κυκλοφορεί είναι το γράφει με review. Θα δώσουμε βάση πολύ σε gameplay βίντεο στο YouTube. Γενικά υπάρχει μια τάση πολύ προς το YouTube. Βέβαια. Δηλαδή Facebook και YouTube έχουν τραβήξει πολύ κόσμο, οπότε συνεχίζουμε να δίνουμε βάση εκεί. Αλλά πάντοτε με καθημερινή ενημέρωση στο site, με ειδήσεις και reviews, αυτό εννοείται. Τι άλλο. Και ναι, αυτό όπως είπα, δηλαδή οι στόχοι και αυτά που θα δούμε συμβαδίζουν. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα δούμε το τομέα με reviews, ίσως το πάμε σιγά σιγά να μπουν τα κομμάτια του. Κάτι ας πούμε να μην μας κοστίσει μπαμ μία και έξω. Ναι, γιατί είναι και δύσκολο να κάνεις ένα review, ναι, ένα παιχνίδι. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ καλούς developers, μια ομάδα που δουλεύει για τον Gamer και είμαστε τυχεροί σε αυτό. Κάποια ανανέωση στο forum. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πολύ ωραία. Πρόσφατα... δεν έχω και το tablet μαζί μου, δυστυχώς ήρθα με το iPhone. Έχουμε εφαρμογή Android, εκτός από την εφαρμογή του Gamer στο Android που έχει χιλιάδες downloads. Έχουμε φτιάξει εφαρμογή Gamer TV, με την οποία μπορεί κάποιος να δει τα βίντεο του Gamer.gr στο YouTube, να τα κατεβάσει στο Android ή το tablet ή το κινητό του. Τέλειο, τέλειο. Και θα προχωρήσουμε και σε εφαρμογή για iOS. Οπότε σιγά σιγά πιστεύουμε ότι καλύπτουμε όλες τις πλατφόρμες και τελειώνουμε. Τελειώνουμε με αυτό. Λοιπόν, πάμε στην κατηγορία παιχνίδια. Ναι. Αγαπημένη μας κατηγορία. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες? Πρέπει να ήταν σκάκι στον Άμστραντ, αλλά αν μιλάμε για παιχνίδι, ας πούμε, βαρβάτο, ήταν το Pirates στον Άμστραντ, που είναι για μένα από τα καλύτερα όλων των εποχών που έχει βγει adventure slash strategy slash beat 'em up. Sid Meier, εντάξει, δεν υπήρχε άνθρωπο. Δεν υπήρχε όντως αυτό, και αν δεν υπήρχε. Και, και μόνο στον Άμστραντ, όχι στην Amiga που είχε καλύτερα γραφικά. Η καλύτερη εκδοση για μένα ήταν στον Άμστραντ, γιατί η ατμόσφαιρα που σου δημιουργούσε τότε και οι εικόνες που σου δίνει, ας πούμε, στο μυαλό. Γιατί δημιουργούσε εικόνες στο μυαλό σου, αυτό ήταν το νόημα με τα παλιά games, δούλευε πολύ φαντασία. Δεν πρόκειται να τις ξαναζήσω σε κανένα άλλο παρόμοιο παιχνίδι τέτοιου στυλ. Mm-hmm. Μπορώ να ζήσω άλλες συγκινήσεις όπως στη σειρά Uncharted ή στη Metal Gear Solid ή σε άλλες σειρές. Αλλά η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν κάτι το ξεχωριστό. Ξέρεις, το Assassin's Creed, το Black Flag μου θύμισε λίγο Sid Meier's of Pirates. Ναι. Sid Meier's Pirates. Ναι. Ή Pirates και το. Εντάξει, σε 3D μορφή, οκ. Okay. Αυτό. Αλλά δεν περιείχε το strategy management στοιχείο, μιλάμε για καθαρά μια 3D έκβαση των ναυμαχιών. Αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ και ωραίο. Απίστευτα γραφικά, ειδικά δηλαδή, νόμιζε ότι το νερό είναι αληθινό, ας πούμε. Το νερό το πέτυχε και το GTA το 5. Ναι, από τα λίγα που πέτυχε. Γιατί περίμενα να πετύχει ή όχι. Εντάξει, τα γραφικά του, okay, 9 στα 10 του το βαθμολογήσαμε στο Gamer, τη Χριστιανά που είχε γράψει το review. Αλλά νομίζω ότι μπορούσε ακόμα καλύτερα, ειδικά στα textures και στις φωτοσκιάσεις, μπορούσε να τα πάει καλύτερα η Rockstar. Η αλήθεια είναι αυτό. Εκεί που απογοητεύτηκα με το GTA ήταν το 4. Ναι. Είχα ακούσει πάρα πολλά. Δηλαδή, μετά το San Andreas περιμένει να βγει κάτι πολύ βαρβάτο. Είχε αργήσει κιόλα και λέμε, τι θα δούμε τώρα. Το βάζω και το κλείσα στα πρώτα 10 λεπτά. Ναι, από πλευράς μετά RPG στοιχεία τώρα. Ναι. Αλλά από πλευράς τώρα γραφικών και voice acting ήταν ένα μεγάλο σκάλι πιο πάνω. Σίγουρα. Το gameplay του δεν μου άρεσε, το πόσο οδηγούσε. Ναι, το ήταν λες και είχες μαούνα στις στροφές. Νομίζω το είχα γράψει το review. Ναι. Τι είδους παιχνίδια παίζεις περισσότερο? Παίζω τα πάντα εκτός από adventures, αλλά τα κύρια είδη είναι sports, RPG, MMORPG, strategy. Και action συγκεκριμένα games. Δηλαδή, ας πούμε, προτιμώ σειρά Uncharted. Δεν μου αρέσει, όσο και αν ακουστεί παράδοξο, το πολύ ψάξιμο στο Assassin's Creed. Δεν θέλω καθόλου να ψάχνω, δεν θέλω να βασανίζω το μυαλό μου. Θέλω να παίξω, να το ευχαριστηθώ, να το τερματίσω και να πάω παρακάτω. Επίσης, σε MMORPG έχω συμμετάσχει σε διάφορα από... WoW καταρχήν είχα παίξει πολύ λίγο, δηλαδή. Όταν έγινε, ας πούμε, free μέχρι το level 20, πόσο ήταν, τότε το πιασα και το πήγα μέχρι level 15. Δεν άρχισα να ασχοληθεί καθόλου. Έχω παίξει Lineage, το Darkfall φυσικά που με υπεύθυνος επικοινωνίας, στα media, το πες το, όχι το Free Realms, το Fallen Earth, το Aeon, το Guild Wars και το 1 και το 2.
Αλλά από αυτά πιο πολύ, ας πούμε, μου άρεσε το Darkfall. Δεν το λέω επειδή δουλεύω στην Avengers, αλλά θεωρώ ότι είμαι πιο πολύ του... Α, και το Elder Scrolls Online. Αυτά τα δύο είναι νομίζω top. Δηλαδή, παρότι είναι beta και παρά τα όσα λέγονται, θεωρώ ότι θα βγει κάτι κορυφαίο. Κυρίως από πλευράς PV. Από PvP θα πάω στο Darkfall. Ευχαριστώ ναι. πολύ. Αλλά είμαι του πιο εξειδικευμένου genre και όχι massive που είναι WoW και, και tab targeting. Δηλαδή, θέλω το σύστημα μάχης να είναι real time. Σκύβω, αποφεύγω το βέλος. Κάνω στο πλάι, αποφεύγω το spell. Αυτό που υπάρχει στο Darkfall. Αυτό μου αρέσει. Να είναι όλα ρεαλιστικά. Να εξαρτάται από το skill σου. Αν θα καταφέρεις να κόψεις φέτες, ας πούμε, 5-6 άτομα, που δεν μπορείς να το κάνεις σε κανένα WoW και σε κανένα Lineage. Ή Lineage, εντάξει, παιδιά. Το Elder Scroll το online. Elder Scrolls, ναι. Όπως το είδα, δεν μου φάνηκαν ωραία τα γραφικά του. Είναι MMORPG, θυμίζω. Δεν είναι γραφικά Skyrim. Είναι λάθος το συγκρίνουμε το Skyrim. Να. Και για μένα είναι τα καλύτερα γραφικά που έχουν σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο MMO. Πες μου, ας πούμε, ένα άλλο MMORPG, MMORPG καθαρά, που να έχει τέτοια γραφικά. Η αλήθεια είναι πως δεν. Γιατί μιλάμε για MMORPG, όταν έχεις ένα massive κόσμο και είναι χιλιάδες άτομα μέσα, άμα βάλεις γραφικά Skyrim θα πηγαίνεις με 10 frames. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό οι developers ρίχνουν τα γραφικά. Ο μόνος μου ενδιασμός, ας πούμε, λίγο, επειδή είναι Zenimax online και όχι Bethesda, αλλά σαφώς είναι στον ίδιο όμιλο με την Bethesda, είναι Zenimax Media, είχα μια ανησυχία, ας πούμε, για το πώς θα τα καταφέρουν αυτοί, γιατί δεν είναι ακριβώς οι developers που φτιάχνουν το Skyrim και το Oblivion. Αλλά όλοι μας οι ενδιασμοί θα λυθούν με το που θα γίνει το release. Υπάρχουν ολοκληρωμένα παιχνίδια στις απαιτήσεις σου? Εννοείς κάποιο που να με καλύπτει απόλυτα? Ναι. Να μην του λείπει τίποτα, ρε παιδί μου. Street Fighter 2, που είναι νομίζω από τα λίγα games που το είχαν βαθμολογήσει με 10. Το Mario 64 στην εποχή του, το Nintendo 64 επίσης, που είχε, ας πούμε, τέλεια γραφικά τότε. Για τώρα, ας πούμε, για μένα... όλη η σειρά Uncharted, αν την πάρουμε και από πλευρά σενάριο και gameplay, χαρακτήρων, voice acting, γραφικά, τα πάντα είναι το θεωρώ εκπληκτικό. Metal Gear Solid το ίδιο, κυρίως το 4 που ήταν η επιτόμια, ας πούμε. Το περίμενα. Άλλο που να με καλύπτει απόλυτα. Το Metal Gear Solid το 4 ήταν... Και το Skyrim. Και το Skyrim, ναι. Και το Oblivion παρά τα bugs. Τόσο, ίσως. Καλά, και τα δύο ήταν εξαιρετικά όμως. Είναι από τα top. Το Metal Gear Solid 4, όπως και το Assassin's Creed Revelation, τα θεωρώ τα πιο δεμένα παιχνίδια. Δηλαδή, το πώς καταφέρανε να δέσουν όλους τους τίτλους μαζί. Το 4 συνδύασε και το 1, γιατί δεν πίστα του 1 μέσα. Συνδύασε το 2 με τον Raiden, τον ξανάφερε στο προσκήνιο. Συνδύασε το 3 με εχθρούς που είχαν, ας πούμε, η Sniper Wolf έγινε μετά Crying Wolf και έτσι. Είδαμε τον Snake σαν χαρακτήρα όπως έπρεπε να τον δούμε και στα υπόλοιπα games. Μετά βγήκε το Rising, το οποίο... Ναι. Για το Metal Gear Solid 4 έχουν πει πολύ καλή ταινία. Επειδή έχει, ξέρω, 60% gameplay και 40% cutscenes, ναι. έχουν πει. Τώρα δεν ξέρω, τόσο είναι σχετικό σε πόσο χρόνο το τελειώνει ο καθένας. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το απόλαυσα. Το έχω τερματίσει 20 φορές. Σε όλα τα. 20 φορές. 20 φορές. Παίξει κανένα άλλο game, ρε άνθρωπε. Τόσα games υπάρχουν. Χιλιάδες. 20 φορές. Όχι, είναι το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα για το PlayStation 3. Εντάξει. Οπότε. Το έχω λιώσει. Μα γι' αυτό είναι και το καλύτερο game του PS3. Ισχύει. Τι θα ήθελες να δεις από ένα παιχνίδι και δεν το έχεις δει ακόμα? Μου αρέσει, νομίζω και πριν, αν θα σχεδίαζα παιχνίδι. Ναι. Κοίτα, έχω κάποιους φίλους developers που σκέφτονται να φτιάξουν games και θα μπορούσα, ας πούμε, έχω κάποιες ιδέες. Mm-hmm. Αλλά για να υλοποιηθούν θέλουν είτε online server είτε κάποια άλλα θέματα. Δεν είμαι και τόσο των mobile games και των casual. Αυτό που δεν έχω δει... ένα MMORPG το οποίο όσα έχουν κυκλοφορήσει δεν μου έχει δώσει κανένα το user interface που θα ήθελα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπου θα, επειδή έχεις να διαχειριστείς και πολλά πράγματα ταυτόχρονα, μπορεί κάπου και να υπάρχει θέμα. Θεωρώ ένα MMORPG με top γραφικά, top user interface, και να σου δίνει λίγο την απόλυτη ελευθερία που λέμε. Το να καταφτάσεις από λεωρικής πόλης σε μεγάλο βαθμό το έχει το Darkfall αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει καταφέρει από πλευράς γραφικών και user interface να είναι, ας πούμε, στο σημείο που θα θέλαμε.
για να πεις ότι okay, είναι ακριβώς το MMO που θα ήθελα. Αλλά έχει κάνει τεράστια βήματα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ένα MMORPG το οποίο ναι, θα μπορεί να τα συνδυάζει όλα και να σου δίνει την απόλυτη ελευθερία στο να κάνεις οτιδήποτε, ας πούμε. Και να έχει, ξέρω εγώ, να έχει από τη μία τα quests. Δηλαδή, αυτό που έχει ένα συνδυασμό, ας το πούμε απλά, Elder Scrolls Online και Darkfall. Να σου έχει τα quest στο PvE του Elder Scrolls Online, να έχει το PvP του Darkfall, να έχει ένα σύστημα μάχης που θα σε διευκολύνει απίστευτα και θα μπορείς και, ας πούμε, με ένα απλό mouse να το διαχειριστείς. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το δούμε σε μερικά χρόνια από τώρα. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Ποιοι είναι αγαπημένοι σου χαρακτήρες σε βιντεοπαιχνίδια? Solid Snake από Metal Gear Solid, Nathan Drake από Uncharted, κλασικά. Ryu από Street Fighter. Άλλο. Jin Zhou από League of Legends. Mm-hmm. Γιατί κύριος αυτόν ξέρω να παίζω, στους υπόλοιπους είμαι αμπαλός. Super Mario, εντάξει, μπορεί να πεις ότι είμαι δεμένος μαζί classic, του. Classic. Αλλά ρε παιδί, δεν μας αρέσει η φάτσα του. Αλλά το γνωστάρουμε, δεν πει. Δηλαδή, ένας μουστακαλής υδραυλικός, τι μπορεί να σου βγάζει. Δηλαδή, έρχεται ένα Nathan Drake. Α, John Shepard από Mass Effect. Απίστευτος. Δηλαδή, cool, στυλάκι, υφάκι. Έρχεται ο άλλος του που λέμε αγκιά τον κάνει φέτες σε δεκαδευτερόλεπτα. Δηλαδή, τι μπορεί να πει τώρα John Shepard με το Super Mario, ας πούμε. Δηλαδή, να έρθουν δίπλα-δίπλα και να του πει πού πας ρε κοντοστούμπι υδραυλικέ. Αλλά εντάξει, ιστορία υδραυλικός βέβαια. Και όταν το πρωτοφτιάχνανε δεν θα ήταν. Δεν μπορούσα να φανταστούν ότι θα τον κάνουν ποτέ 3D, γι' αυτό τον κάνανε ένα κοντοστούμπι υδραυλικό τέλο πάντων που να φαίνεται το σφυρί που κρατάει στον Donkey Kong το 1980. Γι' αυτό και έμεινε. Αυτή πάνω κάτω. Από... Ο Λουίτζι μου αρέσει πιο πολύ γιατί είναι πράσινος. Ναι. Το Super Mario το πρώτο που είχα παίξει ήταν κλασικά σε Game Boy. Το δεύτερο ήταν στο Nintendo 64, το Super Mario. Το οποίο ήταν επικό παιχνίδι. Από τα πρώτα έτσι, open world θα έλεγα, ναι, παιχνίδια. Εντάξει, open world. Πήγαινες όπου ήθελες. Ήταν open world στην πίστα που θα μπεις. Όχι open world όλος ο κόσμος του. Δηλαδή ήταν instance τα levels, αλλά μπορούσε να αυτό στην επιλογή level σου ήταν την ψευδέστηση. Ναι. Το είχα φτάσει σε 120 στεράκια. Είχα φτάσει στην κορυφή του κάστρου και είχα μιλήσει με το γιος. Βρίζω τους developers που δεν με αφήσαν να καβαλήσω το γιος τότε. Τέλος πάντων. Ήταν νούμερο ένα 3D platform για πολλά χρόνια. Και ίσως το καλύτερο όλων των εποχών για μένα. Μα ήταν και το πρώτο 3D platform. Όχι το πρώτο, από τα πρώτα, αλλά είχε τα καλύτερα γραφικά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Ποια παιχνίδια κατά τη γνώμη σου σου πέρασαν μηνύματα? Μηνύματα, τώρα λες. Ηθικά μηνύματα, έτσι. Ναι. Το Pirates πάλι, σε όλες τις εκδόσεις. Ότι μπορεί, παιδί μου, να στη φέρει πισόπλατα το πλήρωμα στο πλοίο σου. Ότι μπορεί, παρότι μιλάμε για αρχαίο παιχνίδι, παίρνει μηνύματα. Ότι μπορεί ο τάδε κυβερνήτης να θέλει να τα φτιάξει με την κόρη του, να ξέρει ότι έχει βυθίσει ισπανικό πλοίο και να είναι ισπανός κυβερνήτης και να πρέπει να τον μπαλώσεις και να του πληρώσεις gold για να εξαργυρώσει τη φήμη σου ή να σου δώσει τίτλο. Το πέρασε το πρώτο παιχνίδι που μου τα μάθαμε αυτά. Άλλο. Τώρα να πούμε το Command & Conquer και το Red Alert με την διαφθορά που επικρατούσε, ας πούμε, ανάμεσα και την προδοσία στους διοικητές των μονάδων. Να πούμε το... Το Bioshock θα το βάζεις μέσα. Το Bioshock σίγουρα, σωστά, μεγάλη παράληψη να δεν το έλεγα. Το οποίο είναι λίγο ψυχωτικό, ας πούμε. Το τελευταίο ήταν φοβερό. Το Mass Effect, ότι στο μέλλον μπορεί, ας πούμε, να... να εμπλακούμε με τους εξωγήινους και να. Δεν πάει να πει θα σφαχτούμε σε όνο και καλά, αλλά να κάνουμε συμμαχία με αυτούς τους πλανήτες και οι άλλοι να πάνε με τους άλλους. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν. Σίγουρα. Σε 300 χρόνια από τώρα. Ποιο άλλο. Κολλήσει τώρα. Εμένα μου πέρασε, ας πούμε. Θα γίνω πάλι γραφικός. Το Metal Gear Solid μου πέρασε μήνυμα. Και αυτό περνάει μηνύματα γενικά για το, πώς η ζωή ενός στρατιώτη. Ναι, οι μισθοφόροι, οι προδοσίες, οπλισμοί. Ναι, περνάει πολλά μηνύματα. Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε τίτλο περνούσε μηνύματα. Έχεις αλλάξει ποτέ τη ζωή σου από το μήνυμα που σου πέρασε ένα παιχνίδι?
Όταν έχετε ένα παιχνίδι που θα κάτσεις να λιώσεις, ναι, σίγουρα αλλάζει η ζωή σου τελείως, γιατί μπορεί να πεις ότι δεν σηκώνω, δεν ξεκολλάω αν δεν το τερματίσω. Mm-hmm. Αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν ότι προέχουν οι δουλειές και οι σχολές μας και μετά στον ελεύθερο χρόνο καθόμαστε και λιώνουμε. Αλλά ναι, μπορεί να θυσιάσεις κάποια έξοδο, όχι το Σαββάτο, είναι ιερό το Σάββατο, σε κάθε περίπτωση, για να πεις ότι θα κάτσω, ας πούμε, και θα... και θα λιώσω σε αυτό. Σε αυτό ήταν το Skyrim μέχρι να το τερματίσω, ας πούμε, δεν είχα ξεκολλήσει. Καλά, φοβερό παιχνίδι. Ποιο άλλο. Πρόσφατα το Super Mario 3D World στο Wii U, mm-hmm. το οποίο είναι για μένα το μόνο παιχνίδι βαρβάτο που αξίζει στο Wii U. Grand Theft Auto 4 στο... και στο Xbox 360. Στο Xbox 360, ναι, στο 360 το είχα πει. Επίσης που λες ότι έχω κολλήσει, ας πούμε, άσχημα. Το Darkfall επίσης. Είναι πολλά. Όπου, εντάξει, ξημεροβραδιαζόμασταν με την Clan για να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάποιες, ας πούμε, πόλεις. Ή με το League of Legends που, εντάξει, είμαι level 18 προς 19 τώρα, ένα κλικ θέλω να το πάρω, νουμπάς. Όπου και αυτό καμιά φορά πρέπει να ξενυχτήσει παραπάνω, ας πούμε, για να... Σε καταλαβαίνω. Ξέρεις, λόγω χρόνου δεν υπάρχει χρόνος απλά για να... Παιδιά, sorry, πρέπει να κάθεσαι να παίζεις εκεί όλη μέρα. Και γενικώς νομίζω ότι λόγω δουλειές και σχολές και τα λοιπά που υπάρχουν για πολλά παιδιά, ξημεροβραδιάζονται στην κυριολεξία. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίζουν από τις 11-12 και κατά τις 5 άμα νηστάξουν. Εγώ θα έλεγα, άμα είναι πουσουκού, καλό είναι, είναι δύσκολο να το... κανείς το κάνει. Παιδιά, ναι. Αν μπορούμε να κοιμηθούμε 12-1 και την άλλη μέρα το πρωί το κάνουμε. Δεν είναι όπως την άλλη μέρα το πρωί, ας πούμε, έχουμε σχολή και πρέπει και άντε να προλάβω να το τερματίσω πριν πάω στη σχολή αύριο. Όχι. Θα κοιμηθείς 1-2 το πολύ, την άλλη μέρα το έχεις κάνει. Το λέω εγώ και κοιμάμαι 4-5. Αλλά πρέπει να το πούμε και να το πιστέψουμε όλοι μας, γιατί δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε με το που θα πιάσουμε ένα παιχνίδι. Θέλουμε να το τερματίσουμε εκείνη την ώρα. Είσαι επισύσταση κονσολιέρης. Δεν μπορώ να κατατάξω τον εαυτό μου. Δηλαδή, έχω, ας πούμε, κάθε φορά ό,τι PC και κονσόλα κυκλοφορεί, αλλά είμαι πιο, μπορώ να πω 60% PC. 65-35. Ότι ένα μικρό προβάδισμα, ένα μικρό κλικ σε PC, αλλά καθένα είναι για διαφορετικά games. Δηλαδή, ακριβώς. Στην κονσόλα θα παίξω το FIFA κλασικά. Ή το Pro ή το Grand Turismo ή το Forza Motorsport. Mm-hmm. Στο PC θα προτιμήσω πάλι RPG, MMORPG. Σε, το Football Manager θα πάω σε άλλη φάση. Και επίσης και το Football Manager είναι ένα από τα games που είχα λιώσει, ας πούμε, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί χτύπαγα τρελά ωράρια. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, και συνέχεια μπλοκάρω, ξεχνάω, κάνω, ράνω, δείχνω, είναι ποια θεωρείς εσύ τα καλύτερα παιχνίδια ever. Street Fighter 2, νομίζω με έχεις ρωτήσει και πριν, Super Mario 64. Mm-hmm. Το σου λέω το καθένα από κάθε είδος. Ναι, ναι, ναι. Από Action Metal Gear Solid 4. Από strategy το Red Alert το πρώτο. Από adventures, πάρα δεν είμαι και τεράστιος φαν των adventures. Αυτό που με είχε συγκινήσει πιο πολύ, ας το πούμε, ήταν το Dreamfall. Καλά, και το Siberia. Εντάξει, μπορεί και να πεις ότι έχω μια ισοπαλία. Από FPS το Unreal Tournament το πρώτο σε multiplayer. Και τώρα να πω, εντάξει, να πω τον Bioshock Infinite σε single, μπορεί να είναι και η Ρωσιλία από κάποιους, γιατί το Doom καλύτερα θα ψηφίσω. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο. Από Racing Forza Motorsport 4. Όχι το 5 στο Xbox One. Λοιπόν, τα είπα όλα. Sports FIFA 2002. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε η Manual Pasa. Το προηγούμενο έκανες ψαλιδάκια Το 2 ήταν που είχε βγει με την ελληνική περιγραφή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι, και στο 2001 υπήρχε, και στο 2000. Ήταν Μαυρομάτης, Σωτηρακόπουλος, ναι. Που είχε ένα εξώφυλλο χούτο και μετά ήταν ο Ζαγοράκης το 2000. Το 2002, δεν θυμάμαι, αλλά είχε Manual Pasa. Το πρώτο 2014 πώς σου φάνηκε? Κοίτα, το περίμενα καλύτερο, βελτιώθηκε στο gameplay, αλλά τα modes τα αφήσανε όπως είναι. Ακόμα και το online mode το κάνανε χειρότερο από πέρυσι, που δεν είχε lag πέρυσι και το φτιάξανε και χάρηκε ο κόσμος. Φέτος έχει πάλι lag το online. Δεν ξέρω αν η Konami πήρε πάλι τους servers, γιατί πέρυσι ήξερα ότι τους είχε η Sony. Δεν μας το είπε αυτό η Konami. Master League το αφήσανε στη μοίρα του.
το Become a Legend στη μοίρα του και φτιάξανε μόνο το gameplay στο να μπορείς να δώσεις μια σωστή πάσα, να βγάλεις μια σωστή σέντρα και τα shoot παραμείναν arcade. Τελείω. Τώρα, κατά τα άλλα, ο ρυθμός του gameplay είναι αργός γιατί αυτό θέλει η Konami. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο ρεαλιστικό. Θεωρώ ότι το FIFA σε overall κέρδισε. Και επίσης ο σχεδιασμός των προσώπων το φτιάξαμε μετά το patch, αλλά στην αρχή δεν ήταν καθόλου καλός. Νομίζω ότι ο κόσμος πια. Και κυρίως τα δεν παίρνουν πρωταθλήματα νέα, καταλαβαίνει ότι κάπου το πράγμα η Konami πρέπει να ξυλώσει και από τα μεγάλα κεφάλια, όχι μόνο από τα κάτω. Ναι. Και να βάλει ανθρώπους όπως έβαλε η EA τον. Τώρα τι να πω. Λοιπόν, ο επικεφαλής της EA Canada, τον Τζον Μέσπερ, σκέφτομαι τη Konami. Ο David Ratter, κόλλησε το μυαλό. Ο οποίος το Champions Manager το είχε, ας πούμε. Φυσικά δεν είχε την εμπειρία της Sports Interactive, αλλά στο Champions Manager δεν έπιασε μία. Mm-hmm. Πήγε ο David Ratter ως Βρετανός στην EA Canada και τους έφτιαξε το FIFA και τους έκανε μάγκες. Που το FIFA ήταν, δεν βλεπόταν, ήταν για τα μπάζα. Λοιπόν, να βρουν στην Konami έναν Άγγλο, να τον βάλουν να αναλάβει το Pro Evolution. Έναν Άγγλο που να έχει άντερα, που να ξέρει από μπάλα, να ξέρει από τακτικές. Να ξέρει πώς θα στήσει το manager mode του Master League και του Master League Online και να πούνε ότι κάνουν το κουμάντο σου. Δεν το κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν το κουμάντο οι Ιάπωνες. Ας φάνε τα μούτρα τους. Και νομίζω ότι οι πωλήσεις είναι η καλύτερη απάντηση. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Εγώ έβρισα πολύ στο το 14. Όσον αφορά το gameplay, δεν ξέρω γιατί. Έστελνα πάσα, ο άλλος κοιτούσε την μπάλα να περνάει από μπροστά του. Του φώναζες για να κουνηθεί. Φτάσαμε δηλαδή σε πολύ interactive. Δεν έπαιζες με Kinect. Όχι, δεν είχε. Οπότε μην το. Στο PlayStation 3 το έπαιξα. Στο είχαμε Kinect, εσύ φωνάζεις. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Μέχρι να πεις πας, μέχρι να το καταλάβει, έχουν πέσει ένα δευτερόλεπτο. Όπως στο Tomb Raider στο PS3 φωνάζεις την PlayStation κάμερα για να αλλάξει όπλο. Μα πόσο ανάπηρο είναι αυτό. Ένα δευτερόλεπτο θέλεις για να αλλάξει όπλο. Πάντα το τρίγωνο να αλλάξει. Δηλαδή, είναι άρθρο να πούμε. Kinect και PS Move τώρα. Κι άλλο μηνύμα μας ήρθε. Μάριο, έκλεψαν την πριγκίπισσα. Πού πήγαν, αριστερά. Μας γάμισες τώρα. Ναι, εντάξει, αυτό έχει παίξει πάνω από 10 φορές. Ναι. Επίσης πρέπει να πω ότι ακούω κάποια φωνή να μου λέει ότι θα τα κόβει στο μοντάζ αυτά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ακούω φωνές. Ερχόμαστε τώρα στην κατηγορία διλήμματα. Ναι. Μάριο ή Pac-Man. Κλέβεις από το Fight Club, αλλά επειδή έκλεισε δεν μας πειράζει. Ναι. Pac-Man γιατί είναι πιο παλιός. Το Fight Club έχει τριλήματα, δεν έχει διλήμματα. Βάλε και τριλήματα. Σίγουρα ο Μάριο είχε καλύτερη πορεία από τον Pac-Man. Αλλά θα πω Pac-Man γιατί είναι παλιός έτσι για το σπάσιμο. Και επειδή τον έχω παλαιούρας. Παλαιούρας. Τον έχουμε και στο λογότυπο του Game Mode. Με άδεια της Namco βέβαια. Ωραία. Splinter Cell ή Metal Gear. Metal Gear. Κλασικά. Όταν ο Solid Snake έμπαινε stealth να πούμε και τους έκοβε με ένα μαχαίρι. Ο Σαμ Φίσερ. Ήταν ακόμα με τον πιπερό στο στόμα. Κλάδευε, ναι, χορταράκι, άσε με τώρα. WoW ή LOL. Τώρα είναι σαν να συγκρίνεις παντζάρια με μπανάνα. Είτε τον ένα είναι MMORPG, είτε άλλο είναι strategy. Ναι. Αλλά υπάρχουν παδί και στα δύο πάρα πολύ. Εντάξει, μπορείς να πει. Ό,τι και να πω θα με βρίσουν κάποιοι. Θα πω LOL γιατί πάει να γίνει επαγγελματικό άθλημα, ας πούμε. Μεγάλη ερώτηση επόμενη. Ναι. Τέτρις ή Φιδάκι. Νομίζω Τέτρις γιατί είχε πιο πολλά level. Στο Φιδάκι είναι μέχρι να πεθάνει σε ένα level. Ισχύει. Assassin's Creed ή Princess of Persia. Σαν Princess of Persia ακούστηκε και τον έκανε γκέι τον άνθρωπο. Ναι. Θα πω πάλι Prince of Persia, παρότι θα με βρίσουν πάλι πολύ. Γιατί το Prince of Persia έχει προηγηθεί το Assassin's Creed. Πάμε τον παλιότερο εγώ. Σε φάση που πας ρε γατάκι έτσι, όχι Αλτάιρ. Εδώ έχουμε να πούμε. Εντάξει. Θα υποστηρίξω την πρώτη επιλογή. Το Assassin's Creed. Είναι πολύ κολλημένο. Ότι είναι καλύτερο, είναι. Ναι. Είναι δηλαδή, σαν να μου λες Robocop Terminator, όχι, ο Terminator έχει καλύτερες ταινίες, αλλά γουστάρει με Robocop. Έτσι και εγώ σου λέω. Το Assassin's Creed έχει πολύ καλύτερα games από το Prince of Persia, αλλά γουστάρω Prince γιατί είναι πιο παλιό, έχει ιστορία. Παλαιούρα. Και έχω παίξει και το 2D Platform το πρώτο, όχι μόνο τα επόμενα Prince. Ενδιαφέρον. Με τα cel-shaded γραφικά τα περίεργα. Tekken ή Mortal Kombat. Mortal Kombat γιατί έχει fatalities, έχει πιο πολύ splatter σε φάση πάρε να έχεις ρε παιδί μου και το γούσταρα αυτό. Εσύ. Το Tekken έχει πιο πολύ μαγείες, ναι, το χτυπάς και... Έχει κόμπος, είναι πιο τεχνικό, είναι πιο επαγγελματικό, πιο e-sports ας πούμε άθλημα.
Αλλά. Πώς το πω. Εντάξει, και τα δύο καλά είναι, αλλά σου πω Mortal Kombat οριακά. Πες μου Street Fighter τώρα, μου βάζει το ένα fighting αυτό. Τι ερώτηση είναι αυτή. Street Fighter 2 στο Super NES. Αν ήταν μέσα το Street Fighter θα το επέλεγες αυτά. Street Fighter 2 στο Super NES, το καλύτερο fighting ever. Δεν το έχω. Και το Street Fighter 4 στο PS3 επίσης, απίστευτο. Το Tekken είχε και όταν έκανε ο άλλος block εμφανιζόταν κάτι σαν θόρυβος τηλεόρασης πάνω του. Ναι, καλά, είχε πολλά θέματα. Αλλά το Tekken 3 στο, ναι, στο PlayStation έπιασε ας πούμε τα καλά. Ναι, ήταν πολύ καλό. Ερώτηση η οποία δεν είναι και πολύ gaming, αλλά είναι πιο πολύ PC. Mac ή PC? Θα σου πω PC, γιατί έχουν βγει πιο πολλά games στο PC. Στα Mac κάποια βγαίνουν ταυτόχρονα, όπως π.χ. Elder Scrolls Online ή WoW ή Football Manager, κάποια καθυστερούν. Έχει πολύ λιγότερο τίτλο στο Mac. Αν μιλάμε για games, PC. Σαν λειτουργικό σύστημα? Windows με συμπαθώ πιο Mac πολύ το macOS, αλλά τα Windows είναι πιο λειτουργικά. Δηλαδή είναι μεν εντάξει είναι ωραίο το macOS, το βλέπεις αισθητικά και η Apple ας πούμε κάνει ωραία δουλειά στα λειτουργικά συστήματα, αλλά τα Windows είναι πιο λειτουργικά και πιο εύχριστα. Αν εξαιρέσει ότι στις τελευταίες εκδόσεις Microsoft νομίζω ότι ας πούμε είμαστε βλάκες και ότι θα κάτσουμε να ακολουθήσουμε το user interface του ανάπηρου που θα κάνεις έτσι, θα περνάς τα μενού, λες και έχεις Kinect και ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη το start menu ας πούμε. Όχι, θέλω να έχει η οθόνη μου να είναι γεμάτη κονίδια ρε φίλε, γιατί κάνω 100 δουλειές ταυτόχρονα. Αυτό. Το μοντάρεις όπως θέλεις όμως θα μου είναι, όπως εντάξει. Batman ή Iron Man? Μετά ακολουθεί ο Robocop και τερμινεύει, δεν το ξέρω. Batman, γιατί είναι πιο cool. Έτσι, παρότι ο Iron Man θα τον κόψει φέτες και αυτό. Έχω μανία με τις φέτες σήμερα. Όχι, όχι. Ο Batman κόβει όποιον και αν είναι. Ο Iron Man νομίζω ότι θα του πετάξει μερικές ρουκέτες και θα τον κάνει. Θα τον λαμπαδιάσει τον Batman. Δεν νομίζω. Θα έχει εντάξει προβλέψει και γι' αυτό. Α, εντάξει. Εγώ μέχρι να έρθει ο Batman θα του πήγαινε να δει αν έρχομαι. Αλλά Batman γιατί είναι πιο cool, εντάξει. DC ή Marvel? Από ισοπαλία. Και τα δύο έχουν μεγάλο σύνδεσμο. Από ισοπαλία εκεί. Εγώ θα επιλέξω DC. Εντάξει. DC γιατί οι χαρακτήρες τους είναι επικοί, θα έλεγα. Και πάμε λίγο σε ανθρώπους. Ναι. Μόνικα Μπελούτσι ή Σκάρλετ Γιόχανσον? Σκάρλετ Γιόχανσον. Δεν είμαι. Φαν της Μόνικα. Δεν είμαι ζυγκολό. Πάμε παρακάτω. Γιατί? Δεν, πάμε παρακάτω. Έλα τώρα. Η Μόνικα είναι Μόνικα. Δεν έχει, όχι. Λοιπόν, η τέτοια. Είναι level Vanna Barba, πρόσεξε. Ναι, ναι. Αλλά ακόμα και εκεί θα ψήφισα Τζένι Μπότσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ναι. Top 10 παιχνιδιών και γιατί βάζεις. Όλων των εποχών ή τώρα? Όλων των εποχών. Τώρα, όχι, θα σου βάλω μια εύκολη. Τώρα. Ναι. Γιατί όλων των εποχών τα έλεγα τόση ώρα. Ναι, 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 ναι. Και το καθένα από άλλο είδος. Τώρα. Αρχίσουμε από το 10 ή από το 1 θα ήθελες? Λογικά θα πρέπει να αρχίσουμε από το 1 τώρα. Ναι. Να πω ένα Skyrim. Πάμε νούμερο 2. Να πω League of Legends. Θέση 3. FIFA 14. Περίεργη επιλογή. Τώρα σου λέω με βάση τα προσωπικά μου γούστα. Ναι, 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 βέβαια. Ας πω νούμερο 4. Forza Motorsport 4. Έτσι να κολλήσει το 4 με το 4. Έχω κάτι φωνές από δίπλα. Λοιπόν, θέση νούμερο 5 θα σου βάλω. Ας σου βάλω Super Mario 3D World. Βάλω το. Ας το βάλω επειδή είναι platform. Ας σου βάλω στην 5 Bioshock Infinite. Στην 5 είπα Super Mario 3D World. Στην 6 Bioshock Infinite. Στην 7 Elder Scrolls Online. Πιστεύω ότι θα πιάσει.
Το πιστεύω αυτό. Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή παρότι είναι beta το έπαιξα, δεν θα μπορούσα να σου πω Watch Dogs, αλλά δεν έχει βγει. Βγαίνει 30 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. 30, συγγνώμη, Ιουνίου. Ναι, είχε πάρει delay. Δεν το έχω μπροστά μου, να σου πω σίγουρα. Αλλά... μαζί με το Metal Gear Solid, το Ground Zero. Το 5, το Ground Zero είναι 2,5 ώρες συνυφάρισμα. Δεν κάνω δεν ναρκωτικά, μου με συλλάβετε. Έτσι το είπα. Ξέρεις, στην Go υπάρχει μεγάλη διαφορά με την Αθήνα στο θέμα gaming. Μας έχουν εκπαιδεύσει στα video club να τερματίσουμε παιχνίδι σε μία μέρα. Και εξηγώ. Dark for Log, θέση. Να πες. Ναι. Στην Go σου λένε, θα πάρεις αυτό το παιχνίδι για το PlayStation 3, θα τον νοικιάσεις 2 ευρώ την ημέρα. Και άμα θες. Ναι. Άμα δεν θες, μην το παίξεις. Μετά. Σκέφτομαι να βάλω Assassin's Creed 3 ή 4 μες στη δεκάδα. Θα σου λέγα το Revelation. Revelations. Μα μιλάμε για τώρα. Εντάξει. Είναι από τους, τελευταίους τίτλους που έχουν βγει. Θα βάλω Assassin's Creed 3. Σ' άρεσε τόσο πολύ. Θα βάλω 4, μιλάμε για 4, τώρα. 4. Εντάξει, το 4 δεν ήταν καμιά τρελή εξέλιξη σε σχέση με το 3. Το gameplay είναι ίδιο, απλά αλλάξανε τα ξεναυμαχίες, άλλου είδους. Θα θεωρούσα το 3 ως πρόλογο του 4. Αυτό το 4 έχει τον παππού του. Ναι, αλλά ναυμαχίες και τέτοια κάνανε έτσι μια δοκιμασία να δουν πώς θα πάει. Α, εννοείς από πλευρά developers. Ναι, 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 ναι. Όχι, από πλευρά story. Και μένει ένα τη θέση. Έχει προτείνει τίποτα κάποιος? Για να δω εδώ. Όχι ακόμα. Ακόμα δεν έχουν βγει. Σκέφτομαι να πω κάνα περίεργο. το The Last of Us. The Last of Us, υπέροχο παιχνίδι. Ναι, θα το βάλω. Ναι, βάζω το Dark Souls στην 9η και το The Last of Us στην 8η. Οπότε, ξαναλέω, Skyrim στην πρώτη θέση, League of Legends στη δεύτερη, FIFA 14 στην τρίτη, Forza Motorsport 4 στην τέταρτη, στην πέμπτη Super Mario 3D World στο Wii U, στην έκτη Bioshock Infinite, στην 7η Elder Scrolls Online, στην 8η, μάλλον στην 7η The Last of Us, στην 8η Elder Scrolls Online, στην 9η Dark Fall και στη 10η Assassin's Creed 4. Ενδιαφέρον, top 10. Και θέλω τώρα να μου κάνεις και ένα top 10 ταινιών. Τώρα μας κατέστρεψε. Τώρα μιλάμε και για όλων των εποχών. Για όλων των εποχών, ναι. Πρώτη θέση Green Mile. Τόσο πολύ. Ναι. Εγώ θα βάζω Godfather. Στο βάλουμε στην πέμπτη. Α, okay. Δεύτερη θέση το... με έχει συγκινήσει πολύ. Είναι λίγο πολύ περίεργη ταινία. Όχι Notebook. A Night's Tale. Όχι, A Night's ναι. Tale. Στο Fight Club θα το είχε μέσα στη δεκάδα? Όχι. Θα το είχα και μάλιστα σε πολύ, πολύ υψηλή θέση, γιατί κρύβει μέσα πράγματα τα οποία... Να το βάλουμε στη δέκατη. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Ψάχνα... Fight Club. Το... πες το, ένα horror movie βγήκε, μωρέ, το τέλη 2013. Insidious. Νομίζω αυτό που είναι με το... Βγήκε ένα και δύο. Αστερική προβολή. Ή το Conjuring, το κάλεσμα. Το κάλεσμα, φίλε. Το κάλεσμα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία ταινία. Θα το βάλω δηλαδή, ναι, το καλύτερο θρίλερ που έχω δει, ας πούμε. Νούμερο 6. Το XD. Δέστο. Δέστο ρε φίλε. Φίλε, φίλε. Για δύο μέρες δεν θα κοιμάσαι. Δέστο ρε φίλε. Πώς το πες? The Conjuring. The Conjuring. Conjuring. Να βάλω ψέματα. Δεύτερη θέση Back to the Future. Επιστροφή στο μέλλον. Ναι. Κόλλημα, σκάλωμα τρελό. Και τρίτη θέση A Night's Tale. Για βάλω... το Oblivion τι να πεις? Για το παιχνίδι ή για την ταινία? Ταινία. Δεν την έχω δει. Back to the Future. Back to the Future το 2, έτσι. Με πιάνεις αδιάβαστο τώρα. Είπαμε πρώτη θέση Green Mile, δεύτερη Back to the Future 2, τρίτη A Night's Tale. Φανατικός του Final Fantasy είσαι? Όχι. Μπράβο, μπράβο. Βρήκα και ένα μου δεν είναι.
Το District 9, αν θυμάμαι καλά, ή District 8, κόλλησα. District 9. District 9, το βάλω στην αντιθέση. 10th Fight Club, The Conjuring, Godfather, τι άλλο. Δηλαδή, εντάξει, έχω κολλήσει πραγματικά τώρα. Γιατί μην νομίζετε, δεν βλέπω συνεχώς ταινίες, βλέπω μια φορά το τρίμηνο. Εμείς καθημερινά. Το έχουμε εντάξει το πρόγραμμα. Άμα δεν έχω υπολογιστή, δεν μπορώ να σου απαντήσω προς εντάξει. Ναι. Θα σου βάζα μέσα επίσης το Avatar, τέταρτη θέση, στο κοινό που μας έλεγε. Το 3D, έτσι. Ναι, πες και εσύ μερικές όλων των εποχών γνωστές. Θα βάζα μέσα. Επειδή είναι πολύ έξυπνη ταινία, ναι, και έχει πολύ μυστήριο, τα Sherlock Holmes. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Θα βάζα μέσα. Ποια άλλη? Το Insidious τα βάζα σαν horror film. Το Inception, μια και είπες. Inception, εννοείται, ναι, το Inception. Ναι, ναι, ναι. Το μα βλέπεις πάνω... είναι κολλάς. Πάνω από 10 φορές το έχω δει το Inception. Ωραία, οπότε κλείσαμε. Πρώτη θέση Green Mile, δεύτερη Back to the Future 2. Τρίτη Inception το βάζω τελικά. Τέταρτη A Night's Tale. Πέμπτη The Avatar. Έκτη θέση The Godfather. Έβδομη The Conjuring. Όγδοη Sherlock Holmes. Ας πούμε αυτό που κλείνει που είναι στον κρεμό που τον πιάνει έτσι και εκτελειώνει και το πλάνο, δεν θα πει ποιος ολοκλώς είναι. Ένατη Fight Club και... και δέκατη θα πω του Eddie Murphy το... ο μπάτσος του Beverly Hills. Θα μπορούσα να πω και του Little, αλλά αυτό μου άρεσε. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Okay. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ στο Driver FM. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. 6,5 μπαμ τελείωσα. 6,5 μπαμ. Είδες, είμαστε... Με τα νεπόρεσες άτιμοι με τα top 10. Καλή επιτυχία να έχετε εδώ. Και εσείς επίσης στο Game World κάνετε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Gamer.gr, παιδιά. Έτσι. Δουλειά που θέλανε να κάνουν πολλοί άνθρωποι όσο αφορά το gaming. Να ξέρεις ότι οι πόρτες του Driver είναι ανοιχτή για ό,τι θέλετε. Και όσοι θέλουν, παιδιά, και οι πόρτες του Gamework, όσοι θέλουν να συνεργαστούν, email στο info@gamework.gr και δεχόμαστε. Όσοι συντάκτες έχουν καλό κείμενο και μεγάλη εμπειρία, ευχαρίστως έχουμε άφθονες θέσεις. Πολύ ωραία. Έχουμε να δούμε πολλά από gamework.gr μέσα στο 2014. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο driverfm.gr. Μέχρι τότε, μάλλον μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα είμαστε εδώ. 8 με 10, φιλιά στα μούτρα. Γεια χαρά. Ραδιόφωνο Driver FM.